Κύριε Βόγκολη, παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Καλωσορίζω όλους στη σημερινή ομιλία. Προσκεκλημένος είναι ο αντιστράτηγος Ιωάννης Μπολζόης, ο οποίος δίνει συνέχεια διαλέξεις από ό,τι τον έχω ακούσει στο Open. Και τον καλωσορίζω τον κύριο Μπολζόη στη σημερινή ομιλία και δίνω τον λόγο στον κύριο Βόγκολη. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί μας φίλοι, απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο ΙΧΑ τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Ιωάννη Μπολζόη, ο οποίος γεννήθηκε στην Άλτα το 1954. Αποφύτησε το 1976 από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ονομαστής ανθιπλοφαγός υπηκού τεθωρακισμένων. Υπηρέτησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον βαθμό του διοικητικές και επιτελικές θέσεις στη Θράκη, στις νήσους Ανατολικού Αιγαίου και στο εσωτερικό της χώρας. Πλέον τούτον υπηρέτησε σε ιδιαίτερες θέσεις όπως παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον πόλεμο της Βοσνίας 1993-1994 και αξιωματικός επιχειρήσεων της European Community Monitor Mission στο Αρτσεζένικα στην κεντρική Βοσνία και στο Αρσεϊκνίν στην Κράινα. Υπασπιστής του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου από το 1995 έως το 2000. ΑΚΑΜ Τελαβίβ από το 2000 και μέχρι το 2003 κατά τη διάρκεια της δεύτερης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα, έχει αποφοιτήσει από όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του στρατού και επιπλέον είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Αμήνης, της Σχολής Τακτικών Πληροφοριών Technical Intelligence School Αριζόνα Αμερικής, κατέχει μεταπτυχιακό επιστημόν στην γεωπολιτική ανάλυση, γεωστρατηγική σύνθεση και σε σπουδές άμυνας και διεθνούς ασφάλειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και παράσημα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ηθικές αμοιβές, συνολικά 14 μετάλλια. Του έχει ακόμη απονεμηθεί το 2003 ο τίτλος μεταδιπλώματος του μικρού σταυροφόρου του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου από τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Ιερουσαλήμων. Μετά την αποστρατεία του, αρθογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με πάνω από 600 άρθρα μέχρι τώρα και αναλυτής γεωπολιτικών εξελίξεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Τεθωρακισμένων. Συμμετέχει συγγραφικά στο βιβλίο του ΕΛΙΣΜΕ «Ανατολική Μεσόγειος, παρόν και μέλλον», καθώς και στα υποέκδοση βιβλία του ΕΛΙΣΜΕ «Υβριδική Πόλεμη και οι σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας, προβλήματα και προοπτικές». Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέψτε να βάλω το share screen της διάλεξης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, Κάπτεν Ρίγο και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του ΙΧΑ για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σήμερα ενώπιόν σας για μια εισβολή, ένα πόλεμο όχι μακριά από μας, στην Ευρώπη, τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ζούμε στιγμές ιστορικές και τραγικές ταυτόχρονα με έναν πόλεμο στην Ουκρανία που επισκιάζει και κυριαρχεί παντός εταίρου θέματος και γεγονότος. Η προσπάθειά μου είναι να σας μιλήσω χωρίς συναισθηματισμούς ή ψυχική φόρτιση, αλλά με γνώμονα την αντικειμενικότητα και την παρουσίαση της αλήθειας όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, χωρίς να επικαλούμε το αλάθητο της ανάλυσής μου. Ξεκινώ από τα βασικά.
Είναι απολύτως σαφής και ομόφωνη η καταδίκη της Ρωσίας για την εισβολή αυτή σε μια άλλη χώρα και όλοι θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι προς το δοκιμαζόμενο και θανάσυνα πληττόμενο ουκρανικό λαό και ιδιαίτερα τους αμάχους. Ειδικότερα εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, ενεργοί και καταγγελτικοί για το γεγονός της παράνομης εισβολής ενός χριστιανικού κράτους της Ρωσίας κατά ενός άλλου ανεξάρτητου χριστιανικού κράτους της Ουκρανίας που συνεχίζεται για 36η μέρα σήμερα. Και τούτο γιατί στον Ελληνισμό, Ελλάδα και Κύπρο, υπάρχει ακόμα και συνεχώς επί 48 χρόνια η χαίωσα πληγή της βάρβαρης εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Και θα έπρεπε η ελληνική πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της πατρίδος μας να έχει αρπάξει την μοναδική αυτή ευκαιρία και να αναδεικνύει σε κάθε περίπτωση την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή του 37% της Μεγαλονήσου από τον επιτίδιο πονηρό και δίθεν ουδέτερο την Τουρκία. Μια ευκαιρία που δυστυχώς η Ελλάδα όχι μόνο δεν εκμεταλλεύεται, αλλά ξεπλένει και την τουρκική επιθετικότητα και τον επικίνδυνο αναθεωρητισμό της, όπως και την καταπάτηση σε καθημερινή βάση της εθνικής μας κυριαρχίας. Μια Τουρκία που πουλάει όπλα στην Ουκρανία, συμμαχεί με τη Ρωσία, αγοράζοντας μάλιστα και όπλα, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, και συνομιλεί με αξιώσεις υψηλής σπουδαιότητας συμμάχου με τις ΗΠΑ. Και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ειρηνευτικές μεταξύ των εμπολέμων και διοργανώνει συναντήσεις προβάλλοντας τον εαυτό της σε προστάτη και θεματοφύλακα της ειρήνης. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά αυτό με ξεπερνάει. Η Τουρκία, λοιπόν, που έχει εισβάλει σε 4 χώρες, Κύπρο, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, κατέχοντας παράνομα τα εδάφη αυτών, θα μας το παίζει και ειρηνοποιό περιστέρι. Οι αναλύσεις στην Ελλάδα για τη σύγκρουση στην Ουκρανία γίνονται σήμερα σε συνθήκες ιστερίας, προπαγάνδας, ιδεολογίας και ψεύδους, σε συνθήκες διχασμού και όχι σε συνθήκες ρεαλισμού, γνώσης, μνήμης και ιδιαίτερα του εντοπισμού των αιτιών που την προκάλεσαν. Η μονομερής παρουσίαση των γεγονότων επιχειρεί συνειδητά ή ασυνείδητα να συσκοτήσει την κατανόηση των αιτιών που δημιουργούν ένα γεγονός. Η ιστερία συνεπικουρεί την διέγερση του θυμικού και στοχεύει να αποκλείσει τη λειτουργία του λογικού. Έτσι θα προσπαθήσουμε με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με αντικειμενικότητα να δούμε τα γεγονότα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο επικίνδυνη διεθνής κρίση από την εποχή της κρίσης των πυράβλων στην Κούβα το 1962. Και έχουν πάρα πολλές ομοιότητες οι δύο κρίσεις αυτές. Που μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε παγκόσμιο πόλεμο ή ακόμα και σε πυρηνική αντιπαράθεση που φυσικά απευχόμαστε. Για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, θα χρησιμοποιήσω λόγια και άρθρα κατά βάση Αμερικανών διανοημένων πολιτικών αξιοσέβαστων καθηγητών και συγγραφέων σε θέματα διεθνούς δικαίου και μόνο, ώστε να δούμε την κατάσταση μέσα από τις απόψεις ως την πιο αντικειμενική. Σύμφωνα λοιπόν με τον σοφό στρατηγό Σουν Τζου, η πρώτη αρχή του πολέμου είναι παραπλάνηση. Καθώς και η ρίση ότι στον πόλεμο το πρώτο που πεθαίνει είναι η αλήθεια. Εδώ σας βάζω έτσι να δείτε ποια είναι, γιατί είναι τόσο σημαντική η Ουκρανία. 2-3 θα σας πω. Πρώτη στην Ευρώπη σε αποδεδειγμένα ανακτήσιμα από θέματα μεταλλευμάτων ουρανίου. Δεύτερη θέση στην Ευρώπη και δέκατη στον κόσμο σε ό,τι αφορά από θέματα μεταλλεύματος τιτανίου. Και ούτω καθεξής. Τρίτη θέση στην Ευρώπη, λέει, σε αποθέματα σχιστολιδικού αερίου κλπ. Πάμε πιο κάτω να δούμε. Σαν γεωργική χώρα, πρώτη στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την καλλιεργήσιμη έκταση. Πρώτη στον κόσμο στις εξαγωγές ηλιέλαιου. Δεύτερη στην παραγωγή κρυθαριού, καναμπόκι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πούμε το ηλιέλαιο, θα το αναζητούμε. Δεν το βρίσκουμε πλέον στην αγορά. Και ούτω καθεξής. Ας προχωρήσουμε στα πιο σημαντικά. Βλέπετε εδώ ότι είναι και βιομηχανική χώρα. Σας λέω το τελευταίο, τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στροφίλων για πυρηνικούς σταθμούς στον κόσμο. Λοιπόν, έχει τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και όγδοη στον κόσμο όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
και ούτω καθεξής. Ας πάμε. Ναι, συνεχίζω αυτά. Τελειώνουμε για την Ουκρανία. Κοιτάξτε εδώ στο χάλιβα, μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στον κόσμο. Πολύ μια σημαντική χώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε. Θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτός ο πόλεμος? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχαν αλλάξει οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, ηγέτιδας δύναμης των ναυτικών δυνάμεων, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, γιατί στο χώρο αυτό συγκρούνται ισχυρά γεωπολιτικά συμφέροντα μεταξύ των χερσαίων και ναυτικών παγκόσμιων δυνάμεων. Οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις όλων των εμπλεκομένων όχι μόνο δεν άλλαξαν, αλλά εντάθηκαν και συγκεκριμενοποιήθηκαν επί του εδάφους της Ουκρανίας. Μάλιστα είχαμε και εκπαιδεύσεις πριν αρχίσει ο πόλεμος από Βρετανούς και Αμερικανούς, πολλά οπλικά συστήματα, ιδίως φορητά, αντιαρματικά και αντιεροπορικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και επίσης από ότι έχει γραφτεί προετοιμασία για ναυτική νατοϊκή βάση δυτικά της Οδυσσού. Άρα ο πόλεμος φαινόταν επικείμενος και αναπόφευκτος. Φαίνεται ότι μέχρι ένα σημείο ήταν και επιδιωκόμενος. Οι Ρώσοι γνώριζαν τι επιδίωκαν οι ναυτικές δυνάμεις και η Δύση. Και η Δύση γνώριζε τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας. Θα δούμε παρακάτω. Οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις της Δύσης αποσκοπούσαν στην ανακατανομή ισχύως και επιρροής στον γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός, γεωοικονομικός και γεωπολιτικός κρίσιμο χώρο της μετασυμβιωτικής Μίζωνος Μεσευρώπης. Αυτό που βλέπετε, η Μίτελ Ευρώπα είναι η Μεσευρώπη. Μήλων της Έριδος, εντός του οποίου είναι διαχρονικός και ασχέτως ιδεολογικών νομιμοποιήσεων και πολιτικών συστημάτων, η Ουκρανία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σύμφωνα με το δόγμα Μπρεζίνσκι, όπως καθορίζεται στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακέρα», όπου καθορίζεται το τολμηρό και προκλητικό γεωστρατηγικό όραμά του, αυτό που εφήρμοσε η Αμερική, για την εξασφάλιση της αμερικανικής... Κύριε Μπαλτζόη, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Αν αλλάζετε διαφάνειες... Όχι, δεν αλλάζουν. Εγώ ωραία, δεν αλλάζω. Ωραία, άρα να ησυχάσουμε, γιατί όλοι οι ακροατές έχουν αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τις αλλάζω εγώ, όταν έρχεται η ώρα τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το δόγμα λοιπόν του Μπρεζίνσκι, όπως καθορίζεται στο βιβλίο του «Μεγάλη Σκακέρα», εκεί καθορίζεται το ολμηρό και προκλητικό γεωστρατηγικό του όραμα για την εξασφάλιση της αμερικανικής υπεροχής και κατά τον 21ο αιώνα. Και λέει ο Μπρεζίνσκι, η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία είναι αυτοκρατορική δύναμη. Χωρίς την Ουκρανία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα να πούμε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσω από μία ανάλυση, του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, που ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας του 2004. Γράφει λοιπόν στο τεύχος 27 της 6ης Δεκεμβρίου του 2004, έκτακτο υπηρεσιακό υπόμνημα, περί γεωστρατηγικής ανάλυσης περί του Ουκρανικού ζητήματος, προσέξτε, στην Ελλάδα, του Υπουργείου Άμυνας. Λοιπόν, ο δόκτωρ Ηλίας Ηλιόπουλος, τον είχα και καθηγητή στο Καποδιστριακό, γράφει λοιπόν για τις εξελίξεις το 2004. Για τη Ρωσία, η ενδεχόμενη απώλεια της ειδικής σχέσεώς της με την Ουκρανία, δια της αλώσεως της τελευταίας και της εν συνεχεία εντάξεώς της στο ΝΑΤΟ, θα αποτελέσει δεινή ήττα απείρως βαρύτερη από την απώλεια των χωρών της Δυτικής Μεσευρώπης, Τσεχία, Ουγγαρία κλπ. Και πιο κάτω Ευρώπη και ούτω καθεξής. Ενδεχόμενη επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, λέει ο δόκτωρ Ηλιόπουλος, θα σημάνει πλέον την οριστική και ασφυκτική περικύκλωση της Ρωσίας από ένα στρατιωτικό συνασπισμό κρατών που καθηγημονεύεται από την παγκόσμια δύναμη, δηλαδή την Αμερική, δρά αναθεωρητικό στο διεθνές σύστημα και επανειλημμένως έχει δώσει απτά δείγματα αθετήσεως συγκεκριμένου τύπου υποσχέσεων και διακηρύξεών του. Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς φαίνεται ότι είναι, και έτσι εκλαμβάνεται από τη Ρωσία, μία επικαιροποιημένη επανέκδοση της κλασικής γερμανικής γεωστρατηγικής περί Μεσευρώπης, όπως είχε εκτεθεί το 1914 ενώπιον της Γερμανικής Βουλής από τον τότε καγκελάριο
κατά την ανάγνωση των πολεμικών αντικειμενικών σκοπών έναντι της Ρωσίας και η οποία προέβλεπε τον διαμερισμό της, της τσαρικής τότε Ρωσίας, σε 4 τουλάχιστον τμήματα. Ουκρανία, η απόσπαση της οποίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση. Δεύτερον, μουσουλμανικές περιοχές Καυκάσου, τρίτον Σιβηρία, τέταρτον εναπομείνωσα Ρωσία. Από το 14, προσέξτε. Έτσι, για τη ρωσική γεωστρατηγική θεώρηση, η Ουκρανία θεωρούνταν και θεωρείται κόκκινη γραμμή που ποτέ και κανένας Ρώσος ηγέτης δεν θα αγνοούσε. Όχι για τις άλλες 14 χώρες που μπήκαν στο ΝΑΤΟ, αλλά για την Ουκρανία ειδικά και συγκεκριμένα. Και ερχόμαστε τώρα στις απόψεις Αμερικανών διανοητών για Ουκρανία και όσον αφορά την επέκταση του ΝΑΤΟ. Ερχόμαστε λοιπόν, αυτή είναι η περίφημη συμφωνία, που λέγεται και αλλιώς 2-4, τρίτη on the final settlement with respect to Germany, είναι για την επανένωση των δύο Γερμανιών. Εδώ υπογράφονται η επανένωση των δύο Γερμανιών. Σύμφωνα λοιπόν αυτή, και σύμφωνα με τα αποχαρακτηριστέντα έγγραφα, είναι 30 τον αριθμό, που εμπεριέχονται στη συμφωνία, ήταν σημεία των συζητήσεων. Οι Ρώσοι, ο Γκορμπατσόφ έλεγε ότι ναι, να συνωθεί η Γερμανία, αλλά έχω θέμα ασφάλειας σε ό,τι έχει σχέση με την επέκταση του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, βρίσκονται στο αρχείο του Πανεπιστημίου George Washington, μπορεί ο καθένας να το αναζητήσει, και διαβεβαιώνουν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτεθεί προς Ανατολάς. Εγώ προσωπικά έχω διαβάσει τα περισσότερα από αυτά. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά περιστατικά. Μπέικερ, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ προς Γκορμπατσόφ. Ούτε τρεις φορές το είπε αυτό. Ούτε μία έντζα της σημερινής στρατιωτικής δικαιοδοσίας του ΝΑΤΟ δεν θα εξαπλωθεί προς την ανατολική κατεύθυνση. Έγγραφο αριθμών 6. Ο Γάλλος ηγέτης Φρανσουά Μιτεράν, που δεν ήταν φαίνεται σε συνόηση με τους Αμερικανούς όπως αποδεικνύεται, από ό,τι είπε στον Γκορμπατσόφ στη Μόσχα στις 25 Μαΐου του 1990, ότι προσωπικά λέει είμαι υπέρ της στρατηγικής διάλυσης των στρατιωτικών μπλοκ και ότι η Δύση πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας για εσάς, Σοβιετική Ένωση τότε ακόμη, τέλος το 1990 διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, καθώς και την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της. Ο Μιτεράν έβλεπε μια ασφάλεια για όλη την Ευρώπη και για τη Ρωσία. Πάμε παρακάτω να δούμε. Έβαλα αυτή την τελευταία φωτογραφία του 96, πρέπει να είναι κάπου εκεί ο Κίσιγκερ, ο οποίος το 2014 έγραψε λοιπόν στην εφημερίδα Washington Post ένα προφητικό άρθρο. Λέει λοιπόν ο Κίσιγκερ, η Ουκρανία, για την Ουκρανία πάντα μιλάμε, η Ουκρανία έχει υπάρξει ανεξάρτητη για μόλις 23 χρόνια. Το 2014 το γράφω αυτά. Πριν από αυτό ήταν υπό μια μορφής ξένης κυριαρχίας από το 14ο αιώνα. Δεν είναι έκπληξη ότι οι ηγέτες της δεν έχουν μάθει την τέχνη του συμβιβασμού. Η Ρωσία δεν θα μπορούσε να επιβάλλει τη στρατιωτική λύση χωρίς να απομονώσει τον εαυτό της τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της είναι ήδη επισφαλή. Για τη Δύση η δαιμονοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πολιτική, αλλά είναι άλοθη για την απουσία της. Και αφού αναλύει τα γεγονότα, καταλήγει αυτό που μας ενδιαφέρει. Η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαλέξει ελεύθερα τους οικονομικούς και πολιτικούς συνεργάτες της. Η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μια θέση που είχα και πριν από 7 χρόνια όταν προέκυψε τελευταία φορά το ζήτημα. Η Ουκρανία πρέπει να είναι ελεύθερη να δημιουργήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματίζει με τις επιθυμίες του λαού της. Στη συνέχεια, σοφοί Ουκρανοί ηγέτες θα πρέπει να προτιμήσουν την πολιτική της συμπηλίωσης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της χώρας τους. Διεθνώς πρέπει να επιδιώξουν την υιοθέτηση μιας θέσης ανάλογης με εκείνη της Φιλανδίας, ουδετεροποίηση. Αυτά λέει ο κύριος Κίσιγκερ, ο οποίος πραγματικά ακόμα και τώρα που διαβάζω άρθρα του έχει εξαιρετική διάβγεια. Εξαιρετική διάβγεια και προοδευτικότητα για το μέλλον. Το 14 τα έλεγε αυτά. Πάμε πιο κάτω. Έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, έχω διαβάσει και το βιβλίο του, ένα βιβλίο που, από τα πολλά που έχει γράψει, που λέει γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα. Λοιπόν, John Mersheimer. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και συγγραφέα John Mersheimer, τον πατέρα της ρεαλιστικής πολιτικής,
ο οποίος τα βιβλία του διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Σε πρόσφατο άρθρο στους Financial Times, τώρα πριν να αρχίσει ο πόλεμος, εξηγεί ότι το πρόβλημα στην Ουκρανία ξεκίνησε από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008, όταν η τότε κυβέρνηση του George Bush όθησε τη συμμαχία να ανακοινώσει ότι η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνουν μέλη της. Οι Ρώσοι ηγέτες απάντησαν αμέσως με οργή, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση ως απειλή για την ίδια την ύπαρξη της Ρωσίας και υποσχέθηκαν να την αποτρέψουν. Σύμφωνα λοιπόν με ένα έγκυρο Ρώσο δημοσιογράφο, γράφει ο Τζον Μεσχάιμερ, ο Πούτιν εξοργίστηκε και προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτό θα το κάνει χωρίς την Κριμαία και τις ανατολικές περιοχές. Απλώς θα καταρρεύσει. Παναλαμβάνω, το 2008 ήταν ο Πούτιν αυτά. Η Αμερική αγνώρισε την κόκκινη γραμμή της Μόσχας και πρότεισε το σχέδιό της να κάνει την Ουκρανία το δυτικό της προπύργιο στα σύνορα με τη Ρωσία. Και συνεχίζει ο καθηγητής. Τελικά αυτές οι προσπάθειες πυροδότησαν μια σειρά από εχθροπραξίες. Τον Φεβρουάριο του 2014, μετά από μια εξέγερση η οποία ήταν υποστηριζόμενη από την Αμερική και οδήγησε τον φιλορώσο πρόεδρο της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς να φύγει από τη χώρα και να εκλεγεί φιλοδυτική κυβέρνηση. Εντός εισαγωγικών το να εκλεγεί, λέει ο Μεσχάιμερ. Σε απάντηση, η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία και βοήθησε στο να ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή Ντομπάς της Ανατολικής Ουκρανίας. Η επόμενη μεγάλη αντιπαράθεση ήρθε τον Δεκέμβριο του 2021 και οδήγησε απευθείας στο σημερινό πόλεμο. Η κύρια αιτία, γράφει ο καθηγητής, ήταν ότι η Ουκρανία θα γινόταν de facto μέλος του ΝΑΤΟ, μια διαδικασία που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017, όταν η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να πουλήσει αμυντικά, εντός εισαγωγικών πάλι, γράφει το βάζει ο Μεσχάιμερ, όπλα στο Κίεβο. Οι δεσμοί μεταξύ Ουκρανίας και Αμερικής συνέχισαν να ενισχύονται από την κυβέρνηση Biden, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από ένα σημαντικό έγγραφο, τον χάρτη ΗΠΑ Ουκρανίας για στρατηγική συνεργασία, ο οποίος υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 2021 και τονίζει επίσης ότι οι δύο χώρες θα ακολουθήσουν, προσέξτε, όσα απέρεαν από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του Βουκουρεστίου του 2008. Δηλαδή, τον Νοέμβριο του 2021, επανερχόμαστε στο 2008, που θέλαν η Ουκρανία και η Γεωργία να μπουν στο ΝΑΤΟ και το αποτρέψανε τότε η Γερμανία και η Γαλλία. Καταλάβανε ότι εδώ θα γίνει κάτι κακό. Είδαμε τότε ότι η Γεωργία δεν τον πολύ κατάλαβε, έκανε αυτά που έκανε το 2008 και ο στρατός της Μόσχας έφτασε μέχρι την Τυφλίδα. Λοιπόν, η Ρωσία ζήτησε τότε γραπτή εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέρος του ΝΑΤΟ και ότι η συμμαχία θα αφαιρέσει τα στρατιωτικά μέσα που είχε αναπτύξει στην Ανατολική Ευρώπη από το 1997, δηλαδή τα πυραυλικά συστήματα. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν απέτυχαν, καθώς ο κύριος Μπλίνκεν κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή και ούτε θα υπάρξει καμία αλλαγή. Έτσι, στις 24 Φεβρουαρίου είδαμε αυτά τα οποία έγιναν, δηλαδή ο πόλεμος. Πάμε πιο κάτω σε μια μορφή της αμερικανικής πολιτικής. George Kennan, νομίζω όλοι το ξέρετε, από το Long Telegram το 1945, που μιλούσε για την προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να συνεχίσει τον Στάλιν και να καταλάβει και τα υπόλοιπα μέρη της Ευρώπης και ένα μέρος της Ευρώπης. Σε πρόσφατο άρθρο που δεν ξέρω αν το είδατε στο Βήμα, στις 25 Απριλίου 2022, τώρα πρόσφατα, διαβάζουμε αυτά που έγραψε ο κορυφαίος αρθρογράφος των Times της Νέας Υόρκης, Thomas Friedman, στις 21 Απριλίου 2022. Δηλαδή, στις 21 έγραψε το άρθρο Friedman και στις 25 το αναδημοσίευσε το Βήμα, εδώ στην Ελλάδα. Ο Friedman, λοιπόν, αναφερόμενος σε συνομιλία του το Μάιο του 1998 με τον ηλικίας τότε 94 χρονών George Kennan, την εμβληματική προσωπικότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που είχε θέσει τα θεμέλια της πολιτικής αυτής μεταπολεμικά με το δόγμα Truman, το σχέδιο Marshall, με στόχο την ανάσχηση, το containment της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και της εξάπλωσης του κομμουνισμού. Δηλαδή, ο κύριος αυτός, ο συγχωρεμένος, είναι ο πατέρας του containment της του containment της Αμερικής. Λοιπόν, ο εμπνευστής λοιπόν αυτός του μεταψυχρημικού ψυχρού πολέμου εξέφρασε την ανησυχία του, γράφει ο Friedman, ότι η απόφαση για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς
τη χαρακτήρισε ως τραγικό λάθος. Θα ήταν η αρχή για ένα νέο ψυχρό πόλεμο και θα οδηγούσε τους Ρώσους σε μια βαθμία έντονη αντίδραση. Ενώ η Ρωσία τότε δεν είχε καμιά επιθετική διάθεση έναντι της Δύσης. Και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ας πάμε και πιο σε σύγχρονος. Ο κύριος, τον ξέρετε, είναι ο Πάτρικ Μπουκάναν, συγγραφέας, σύμβουλος του Προέδρου Νίξον, τρεις φορές υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής. Σε άρθρο του τώρα το Μάρτιο του 2022 καταλήγει στο εξής συμπέρασμα για τον πόλεμο. Αν είχαμε διαβεβαιώσει τον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν κλειστό για το Κίεβο, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη. Και τελειώνω με τον Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έκανε μία ομιλία τελευταία στο Κογκρέσο, που αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας και είπε πολλές αλήθειες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε λίγο τι είπε ο Σάντερς σε αυτή την ομιλία του στο Κογκρέσο. Συνάδελφοι, με τον πιο υπόδεινο τρόπο μάθαμε ότι οι πόλεμοι έχουν απροσδόκητες συνέπειες. Σπανίως έχουν την έκβαση που μας υπόσχονται ότι θα έχουν οι ενευχιστρωτές και οι δήμονες του κάθε πολέμου. Ρωτήστε τους αξιωματούχους που προέβλεπαν ρόδινα σενάρια για τους πολέμους του Βιετνάμ, του Αφγανιστάν και του Ιράκ για να αποδεχθεί στο τέλος πόσο τραγικά άδικο είχαν. Υπάρχει, λέει ο Σόντες, κάποιος από εμάς εδώ που πιστεύει πραγματικά ότι οι ΗΠΑ δεν θα έλεγαν τίποτε αν για παράδειγμα το Μεξικό, η Κούβα ή κάποια χώρα στην Κεντρική ή Λατινική Αμερική ήθελε να συστρατευτεί στη στρατιωτική συμμαχία που είναι αντίπαλη στις ΗΠΑ. Πιστεύετε ότι τα μέλη του Κογκρέσου θα σηκώνονται και θα λέγανε λοιπόν ότι το Μεξικό είναι μια ανεξάρτητη χώρα και έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει? Διαρωτήθηκε με νόημα ο Μπέρνι Σάντερ και συμπλήρωσε πάλι με νόημα. Έχω πολλές αμφιβολίες γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω το Σύνταγμα της Ουκρανίας που επιβλήθη να βάλουν δύο άρθρα μέσα το 2019 και να συμπεριλάβει στο Σύνταγμα δύο τροποποιήσεις. Σχετικά, η μία, με την ευρωπαϊκή ταυτότητα του ουκρανικού λαού και το μη αναστρέψιμο της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής πορείας της Ουκρανίας. Και βάζω και ένα άρθρο, άρθρο 102, ο οποίος λέει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτηρίζεται ως ο εγγυητής της εφαρμογής της στρατηγικής πορείας της χώρας προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Έτσι ακριβώς γράφονται στο Σύνταγμα. Λοιπόν, δηλαδή όποιος από εμάς και να ήταν πρόεδρος της Ουκρανίας έπρεπε να επιδιώξουμε να βάλουμε τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Και πάμε για κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τον Ντονμπάς. Εγώ δεν πήρα ούτε ρωσικές πηγές ούτε ουκρανικές. Πήρα την έκθεση της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για την περιοχή. Είναι, προσέξτε, ο πόλεμος συνεχιζόταν στην περιοχή του Ντονμπάς. Εμείς δεν ξέραμε τίποτε, δεν μαθαίναμε τίποτε. Από το 2014 ως σήμερα, παρά την υπογραφή σας συμφωνία συνθήκη του Μινσκ το 2015 που υπέγραψαν Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία και Ουκρανία για παραχώρηση αυτονομίας στην ελόγω περιοχή. Έτσι λοιπόν, ύπατη αρμοστία του ΙΕ στις 31/12/2021 αναφέρεται και λέει ότι από τις 14/4 του 2014 έως 31/12/2021, το Δεκέμβριο, αναφέρονται τα εξής. Τα που βλέπετε. Θύματα και από τις δύο πλευρές. Ουκρανικό στρατός και δυνάμεις του Ντονμπάς. Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Από 51.000 έως 54.000. Ήταν ένας πόλεμος. Νεκροί, λέει. Από 14.200 έως 14.400. Εκ των οποίων, προσέξτε, τουλάχιστον 3.404 πολίτες από τον Ντονμπάς, λέει η έκθεση του ΟΗΕ. 4.400 από τον Ουκρανικό στρατό νεκροί και 6.500 από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ντονμπάς, δηλαδή από το Λουγκάνσκ και το Ντονιέσκ. Τραυματίες 37.000 έως 39.000, εκ των οποίων 7 έως 9.000 πολίτες, 13.800 έως 14.200 από τον Ουκρανικό στρατό και 15.800 έως 16.200 από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ντονμπάς. Δηλαδή, επί 8 χρόνια στην περιοχή αυτή γινόταν ένας πόλεμος και κανένας δεν μίλαγε, δεν έκανε τίποτα.
ούτε καν οι εγκύτριες δυνάμεις, η Γερμανία και η Γαλλία που είχαν υπογράψει αντικειτουμίες. Τι λένε οι Ρώσοι τώρα, οι αιτιάσεις για αυτή την κατάσταση. Λένε οι Ρώσοι, μας εξαπατήσατε, λέει. Επεκτείνεστε εις βάρος της ασφαλείας μας. Το ΝΑΤΟ, λένε οι Ρώσοι, το τονίζω, είναι επιθετικός οργανισμός και όχι αμυντικός. Πλησιάζεται προς εμάς συνέχεια. Η Ουκρανία είναι η buffer zone απαραίτητη για την ασφάλειά μας, για τη ζωτική άμυνα της Ρωσίας. Όλες οι επιθέσεις που γίνανε στη Ρωσία, το Μέγανα Πολέτα, το Χίτ, μπήκαν από αυτή την περιοχή. Όχι η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, λέει. Γιατί απειλείται η ασφάλειά μας, λένε οι Ρώσοι. Το τονίζω συνέχεια. Να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ που υπέγραψε και η Ουκρανία. Να γίνει αποναζιστικοποίηση, λέει. Κινδυνεύουν οι Ρωσόφωνοι του Ντομπάς. Εδώ περιμένει. Ας τα αφήσουμε αυτό. Και συνεχίζουν και λένε: η Κρυμαία είναι ρωσική, λέει. Έγινε δημοψήφισμα. Το 85% είπε ενσωμάτωση με τη Ρωσία. Αυτό δεν έγινε στο Κόσοβο. Παίρνουν το επιχείρημα του Κοσόβου. Εδώ λοιπόν θα σταθώ σε δύο φωτογραφίες, μόνο και μόνο γιατί είπαμε τον όρο αποναζιστικοποίηση. Θα μου πει κάποιος τι έγινε. Έχουμε Ναζί στην Ουκρανία. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν Ναζί. Σας λέω δύο φωτογραφίες. Ο κύριος εδώ που βλέπετε, στο κέντρο, είναι ο Στεπάν Μπαντέρα. Ο Στεπάν Μπαντέρα τον βλέπετε μέσα στο στρατηγείο. Προβάλλετε την εικόνα. Προβάλλετε την εικόνα, στρατηγέ. Δεν είπα, είναι μαζί. Είναι και οι δύο, είναι και οι δύο κύριε στρατηγέ. Λοιπόν, μαζί είναι κολλημένες. Ο Στεπάν Μπαντέρα λοιπόν είναι με γερμανική στολή. Δεν φαίνονται οι εικόνες. Δείχνετε μόνο την πρώτη διαφάνεια όλη την ώρα. Σοβαρολογείτε. Οπό. Γιατί με εμένα δεν δουλεύει κανονικά. Δεν τα βλέπετε που αλλάζω τώρα τις εικόνες. Συγγνώμη, δεν βλέπετε. Όχι, δεν είναι κολλημένο στην πρώτη διαφάνεια. Γιατί δεν μου το λέγατε. Μισό λεπτό να το κλείσω και να το ξαναβάλω. Δεν ξέρω, εμένα μου το δίνει κανονικά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω γιατί. Έπρεπε να... γι' αυτό μου είπατε. Σας το λέγανε. Δεν κάνατε προβολή. Σας το λέγανε. Δεν κάνατε προβολή. Ωραία, βγήκε τώρα, εντάξει. Συγγνώμη, συνεχίζετε. Περίμενε. Ναι. Τώρα συνεχίζονται. Μια στιγμή. Όχι, εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Είναι από να σας δείξω λίγο πίσω ότι είμαι σε Ευρώπη, πώς είναι αυτό. Μα μου είπατε και λέω ότι σας αλλάζω. Εγώ δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Και ερχόμαστε από την αρχή. Η συμφωνία 2 συν 4 εδώ υπεγράφει. Να κάνω μια γρήγορη έτσι αυτό. Για τον Κίσιγκερ τα είπαμε. Λοιπόν. Τζον Μεσχάιμερ, είπαμε για τον Τζορτζ Κέναν, Μπουκάναν, Μπέρνι Σάντερς, είπαμε για το Ουκρανικό Σύνταγμα, τι έλεγε, απλώς τα έχω γραμμένα. Εδώ είπατε αρμοστία του ΟΗΕ που βλέπουμε. Αν το κάνω σε ολόκληρο, να δω αν αλλάζει, συγγνώμη δηλαδή, γιατί τώρα αλλάζει η εικόνα. Αλλάζει, αλλάζει. Λοιπόν. Όχι, δεν πιάνει όλο το screen. Ορίστε. Δεν πιάνει όλο το screen. Λοιπόν, θα το κάνουμε έτσι τότε. Θα το κάνουμε έτσι τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ. Ο κύριος αυτός που βλέπετε είναι ο Στεπάν Μπαντέρα. Αυτός για τους Ουκρανούς θεωρείται ήρωας. Η πραγματικότητα είναι ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το βλέπετε με τη στολή, δημιούργησε κάποιες δυνάμεις. Αυτό που πολεμούσαμε τους Γερμανούς. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν αυτό. Ένα θα σας πω, άμα ρωτήσεις τους Ισραηλινούς, ξέρουν. Υπάρχει έξω από το Κίεβο μια χαράδρα που λέγεται Μπάμπιν Γιάρ, η κοιλάδα της γιαγιάς. Εκεί λοιπόν οι Ναζί, με τη βοήθεια εθνικιστών Ουκρανών, συγκεντρώσανε γύρω στους 70.000 Εβραίους που είχε το Κίεβο, οι περισσότεροι φύγανε. Και από αυτούς 34.000 επί 4 μέρες τους εκτελούσαν και τους πετάγανε μέσα στη χαράδρα. Το Μπάμπιν Γιάρ είναι ένας ιερός τόπος για τους Ισραηλινούς, για τους Εβραίους. Έχουν χτίσει ένα μαύρο τοίχο και πηγαίνουν κάθε χρόνο και κάνουν γιορτές. Θεωρείται ένα ολοκαύτωμα που έγινε εκεί στην Ουκρανία. Δεν θέλω να συνεχίσω για τον Στεπάν Μπαντέρα, μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε μεροληπτικοί. Απλώς θα σας δείξω αυτά τα τάγματα Αζόφ που έχετε ακούσει. Δηλαδή δεν είναι ατάγμα. Στα αρχή ξεκίνησε σαν τάγμα, τελικά ήταν
ένα σε επίπεδο ταξιαρχίας, μεραρχίας κλπ. Εδώ βλέπετε κάτι, αυτή τη φωτογραφία. Είναι σημαία του ΝΑΤΟ, σημαία του ΑΖΟΦ και σημαία αυτή δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε πιο κάτω. Πάμε για τον πόλεμο. Νομίζω τα βλέπετε τώρα, έτσι. Ναι, με συγχωρείτε, ναι. Στρατηγέ, κύριε Βόμπολη, δεν πρέπει να μην είχατε διακόψει. Τέλος πάντων, νόμιζα, εγώ τα έβλεπα, αλλάζανε σε μένα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, θα πρέπει καταρχάς να δούμε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος. Όταν η Ρωσία πήρε την επιλογή να κάνει αυτή την επιθετική μεγάλη στρατηγική επιχείρηση, υποστήριξε ότι το έκανε γιατί θεωρούσε ότι θα υπήρχε μεγάλη ουκρανική επίθεση στις λαϊκές δημοκρατίες. Έτσι, οι λαϊκές δημοκρατίες είναι Λουγκάνσκ και Ντονιέσκ. Και ότι υπήρχε σχέδιο για μεταφορά ουσιαστικά ανατολικών μονάδων στο ουκρανικό έδαφος. Έτσι λένε οι Ρώσοι. Αυτό όρισε και την επιλογή αντί για στρατιωτική επιχείρηση κατοχύρωσης, απλώς τη άρτη αναγνωστής κυριαρχίας των λαϊκών δημοκρατιών. Η ρωσιακή ηγεσία σχεδίασε μια στρατιωτική επιχείρηση που θα εξασφάλιζε ότι η Ουκρανία δεν θα αποτελούσε αυτό που η Ρωσία ορίζει ως απειλή. Δηλαδή δεν θα είχε μια φιλοδυτική κυβέρνηση και δεν θα ήταν μέρος του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν έβαζε μια σειρά από στόχους να κατοχυρωθούν οι λαϊκές δημοκρατίες, να συντριβεί ο κρίσιμος όγκος των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που κυρίως συνέχιζαν με τη συμμετοχή εθνικιστικών και ακροδεξιών ομάδων, όπως λένε οι Ρώσοι, τον εμφύλιο πόλεμο στα ανατολικά, αυτά που λέγαμε με την έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, να περιοριστεί συνολικά ριζικά η συνολική αμυντική υποδομή της Ουκρανίας και να μεθοδευτεί μια αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Αυτή ήταν ο μεγάλος στόχος της Ρωσίας. Με αυτό το στόχο θα έλεγα ότι σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ότι έχουμε τα εξής. Έχουμε μια νέα διαχωριστική γραμμή στην Ευρώπη. Έχουμε το τέλος της μεταψυχρομονικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Και με αυτό που γίνεται, που κάνει με τον πόλεμο αυτό, αμφισβητείται η αμερικανική ηγεμονία και κυριαρχία. Έχουμε και άλλες επιπτώσεις. Βαθαίνει προς το, δηλαδή η στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Θα πούμε παρακάτω. Εχθές ο κύριος Λαυρόφ ήταν στο Πεκίνο και βγαίνει ο υπουργός εξωτερικών της Κίνας και λέει μαζί Ρωσία και Κίνα θα πολεμήσουμε την αμερικανική ηγεμονία στον κόσμο. Και θα πούμε παρακάτω ποια συμμαχία δημιουργείται και αυτό θα δείτε ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Επιταχύνεται η διχοτόμηση του κόσμου σε δύο εχθρικά ανταγωνιστικά στρατόπεδα. Η έμφαση στην ασφάλεια της Ευρώπης θα περιορίσει τη στροφή των ΗΠΑ προς την Ασία. Είδαμε ότι ένα ενδιαφέρον προς την Ευρώπη, είδαμε να αφυπνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο ήταν κατά το Μακρόν κλινικά νεκρό, ο πόλεμος το δημιούργησε ένα ηλεκτροσόκ και αναστήθηκε. Βλέπουμε ένα ΝΑΤΟ ισχυρό, ενωμένο κλπ. Ενώ πριν υπήρχαν αμφισβητήσεις. Έχουμε μια ένταση στην παγκόσμια κούρσα των εξοπλισμών. Ήδη η Πολωνία έχει παραγγείλει στην Αμερική αμυντικό εξοπλισμό, άρματα, αεροσκάφη αξίας 5,5 δισεκατομμυρίων. Είδαμε μια Γερμανία να δηλώνει ότι δημιουργεί ένα νέο στρατό, θα έλεγα εγώ μια νέα Wehrmacht, διότι θα ξοδέψει, λέει, θα ξοδεύει κάθε χρόνο 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω ένα αυτό να καταλάβετε. Η Ρωσία, ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ρωσίας είναι 67,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όταν η Γερμανία θα ξοδεύει από εδώ και πέρα 100 δισεκατομμύρια το χρόνο, αντιλαμβάνεστε τι στρατιωτική μηχανή δημιουργείται. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί δεν το πήρε ήδη ο κόσμος. Πριν από μια εβδομάδα περίπου, ήταν ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ρούτε, μαζί με τον καγκελάριο Σόλτς. Και λέει ο Ρούτε ξαφνικά έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος, λέει για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει, και το ξέρουμε όλοι, διότι με αυτά που συμβαίνουν δεν θα σας αναλύσω το οικονομικό θέμα, διότι δεν είμαι και οικονομολόγος και δεν τα ξέρω. Λέει ο Ρούτε, προσπαθώ να πείσω το φίλο μου, λέει,
τον καγκελάριο να ξαναδούμε το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί η Γερμανία δεν έχει πυρηνικά εργοστάσια. Απαγορεύεται από τους συνταγμάτες να δημιουργήσει πυρηνικά εργοστάσια. Λοιπόν, πρέπει να το ξαναδούμε, λέει, να δημιουργήσουμε, λέει, να εννοείται πυρηνικά εργοστάσια, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό ξέρετε, σημαίνει. Όποια χώρα έχει πυρηνικά εργοστάσια, είναι πολύ εύκολα μεταβεί στην δημιουργία ατομικής βόμβας. Με κάποιους υπερταχυντήρες κλπ. Αυτό που κυνηγάνε το Ιράν τόσα χρόνια και δεν τα αφήνουν. Λοιπόν, για φανταστείτε, απλώς σας σκέψη το λέω, ότι δεν θα συμβεί. Σας σκέψη, μια Γερμανία να γίνει η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης με 100 δισεκατομμύρια, δεν ξοδεύει τόσα η Γαλλία, ούτε καν η Βρετανία. Λοιπόν, και να γίνει και ατομική δύναμη. Λένε λοιπόν μια ανάλυση που, αυτά που, λέει, που είχα διαβάσει στο BBC, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει πού θα βρεθεί στη νέα παγκόσμια τάξη. Θα εξηθούν οι υπάρχουσες διαφορές στον κόσμο και η ενίσχυση της συμμαχίας Ρωσίας και Κίνα. Και γράφω εγώ. Δημιουργείται μία hyperpower, υπερ-υπερδύναμη, η οποία θα είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί. Το γράφουν και οι Αμερικανοί αναλυτές. Αν προσχωρήσουν και άλλες χώρες, όπως η Ινδία, που ήδη το έχει δηλώσει τη συμμαχή με αυτό, δεν κάνω κυρώσεις, δεν κάνω τίποτε, τότε αυτή η υπερδύναμη δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι καταραίει η αμερικανική πολιτική των double containment, όπως το έχουν, της διπλής ανάσχεσης. Δηλαδή, οι γεωστρατηγιστές της Αμερικής θεωρήσαν ότι για την παγκόσμια κυριαρχία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο μεγάλες δυνάμεις, τη Ρωσία και την Κίνα. Ποια είναι ασθενέστερη η Ρωσία? Αντιμετωπίζουμε πρώτα τη Ρωσία, τσιμεντώνουμε την Ευρώπη όλοι μαζί, όπως το έχουν ήδη κάνει, ενισχύουμε το ΝΑΤΟ και αδρανοποιούμε κατά κάποιο τρόπο τη Ρωσία. Και μετά πηγαίνουμε στην Κίνα. Αυτό όμως που δημιουργείται τώρα, η hyperpower, ενδεχομένως να δημιουργήσει αυτό το οποίο πιστεύουν και πάρα πολλοί Αμερικανοί αναλυτές. Προσέξτε κάτι εδώ. Το μπλε είναι αυτές οι χώρες που συντάσσονται με την Αμερική και ψηφίσαν και στον ΟΗΕ. Το κόκκινο και το πορτοκαλί, αυτό που βλέπετε εδώ, είναι οι χώρες οι οποίες, παρόλο που είναι λιγότερες, στην πραγματικότητα είναι πολύ ισχυρές και είναι πληθυσμιακά πολύ περισσότερες από τις άλλες. Η Κίνα και η Ινδία μόνο φτάνουν τα 2,7 δισεκατομμύρια. Και βάλτε μέσα και τις υπόλοιπες χώρες, το Πακιστάν θα μπει μέσα, λέει, τα Εμιράτα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Αν ολοκληρωθεί και γίνει αυτός ο στρατιωτικός, ο στρατηγικός συνασπισμός, τότε θα έχουμε δύσκολα πράγματα. Και ερχόμαστε σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ως επίλογος, να σας κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, αυτό το κόκκινο που βλέπετε στο χάρτη, από το ISW, είναι το Institute for Strategic, Institute for the Study of the War. Είναι στην Ουάσιγκτον αυτό το Ινστιτούτο και είναι από τα πιο αξιόπιστα, δηλαδή τους χάρτες, τις περισσότερες τους έχετε δει και στην τηλεόραση, τους παίρνουν από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που έχει πιο καλά στοιχεία και πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Όλο αυτό το πράγμα το έχει καταλάβει η Ρωσία. Έχει καταλάβει περίπου το 25-30% του ουκρανικού εδάφους. Μια μισή Ελλάδα περίπου. Γιατί η Ουκρανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Τώρα αυτό να το θεωρήσουμε ότι είναι αποτυχία? Δεν νομίζω. Για κοιτάξτε εδώ και θα διαβάσω μερικά από αυτό για να τελειώνουμε και να έχουμε ερωτήσεις. Αυτό ήταν το Ντονμπάς. Ή μάλλον να σας πάω στον άλλο χάρτη που φαίνεται καλύτερα. Αυτό ήταν το Ντονμπάς εδώ. Αυτό ήταν η Κρυμαία. Αυτό λοιπόν που έκανε εδώ, στο νότιο τομέα, συνένωσε την περιοχή του Ντονμπάς με την Κρυμαία. Τι σημαίνει αυτό? Η Αζοφική θάλασσα που είναι αυτό, έγινε ρωσική λίμνη. Γιατί μέχρι τώρα αυτό το κομμάτι εδώ ήταν ουκρανικό, ήταν στον ουκρανικό έλεγχο. Γιατί κουνείται αυτό? Λοιπόν, εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι αυτό το κομμάτι είναι το μίνιμουμ που θα διεκδικήσει η Ρωσία, το μίνιμουμ. Το maximum είναι όλο αυτό, η τανάλια που δημιούργησε,
αλλά δεν θα πάρει το Κίεβο. Γι' αυτό αποσύρονται και δυνάμεις. Δεν θα πάρει το Κίεβο, διότι δεν το θέλει. Τι να το κάνει. Και από ό,τι λένε, ότι θα προσπαθήσει να ελέγξει όλη την περιοχή ανατολικά του Δνήπερου ποταμού. Αυτός είναι ο Δνήπερος ποταμός. Εδώ. Θα μου πείτε, θα το δεχτούν οι Ουκρανοί? Φυσικά και όχι. Ποιος θα το δεχτεί? Ποιος πρόεδρος θα υπογράψει το διαμερισμό της χώρας του? Εκτός αν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή η ΙΤΑ. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Ζελένσκι, εν αγωνίως, ζητάει να τα βρούνε, να κάνουν, να σταματήσουν και το καθεξής. Ή ζητάει δημοψήφισμα. Θα δούμε παρακάτω τι έχουν αποδεχτεί οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν διολιστήσει από τις αρχικές τους θέσεις που λέγανε δεν δεχόμαστε τίποτε, ζητάμε εγκατάλειψη, να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα κλπ. Και θα ήθελα κανόπιστα να ρωτήσω, αν ήταν κάποιος εξημών πρόεδρος της Ρωσίας και είχαν σκοτωθεί χιλιάδες, ίσως και δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες, θα μάζευε τα στρατεύματα και θα γύρναγε πίσω και θα άφηνε το έδαφος αυτό στην Ουκρανία? Έτσι δεν νομίζω. Δηλαδή θα υπέγραφε την πολιτική του και την προσωπική του καταδίκη. Θα τον εκτελούσαν. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε και θα πούμε πιο κάτω. Μέχρι τώρα, όπως είπε η Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Γιούλα Σβιριντέγκο, Ουκρανή Υπουργός, ο πόλεμος μέχρι τώρα, 36 μέρες, έχει κοστίσει στη χώρα, στην Ουκρανία, 564,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ό,τι αφορά καταστροφές στις υποδομές, απώλειες σε οικονομική ανάπτυξη και σε άλλους παράγοντες. Και είπε και άλλα πράγματα. Οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε 8.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και σε 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κατοικιών. Τρομακτικό νούμερο, έτσι. Μόνο και μόνο στην Μαριούπολη, αυτή τη μαρτυρική πόλη, που εμείς οι Έλληνες πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία. Μαριούπολη, την πόλη της Παναγίας. Αυτό σημαίνει Μαριούπολη. Δώσαν το όνομα της Παρθένου Μαρίας. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε από αεροφωτογραφίες κλπ. Είναι μια ολική καταστροφή. Γιατί οι Ρώσοι θέλαν οπωσδήποτε να πάρουν τη Μαριούπολη που είναι εδώ πάνω, διότι πέρα από σημαντικό λιμάνι, αλλά συνενώνει, όπως είπαμε, όλη αυτή την περιοχή. Και εκεί μέσα δρούσανε, όπως λένε, και οι δυνάμεις του Αζόφ. Εκεί λοιπόν, για να πάρεις μια πόλη και να μπεις μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης, πρέπει να διεξαγάγεις οδομαχίες. Πρέπει να κάνεις εκαθαρίσεις σπιτιών, κατοικιών, πολυκατοικιών. Κάθε σπίτι, κάθε πολυκατοικία είναι και ένα πολύ ισχυρό οχυρό. Το οχυρό καταλαμβάνεται. Για να το καταλάβεις πρέπει να μειώσεις την αντίσταση. Άρα τι, να το βομβαρδίσεις. Οι Ισραηλοί στην πόλη του Τζενίν, όπου στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία, γύρω-γύρω ήταν σπίτια και μέσα εκεί ήταν οι Παλαιστίνοι και είχαν και κατοίκους. Δεν μπορούσαν να το πάρουν. Τι κάνανε? Ναρκοθετήσανε τα σπίτια γύρω-γύρω και κατέρευσαν όλα τα οικοδομές, οι πολυκατοικίες. Ταύτηκε πολλοί κόσμος. Οι Παλαιστίνοι λέγανε 4.000 άμαχοι κλπ. Από μια έρευνα, γιατί ήμουν κάτοχοι, από αξιόπιστες πηγές, περίπου 400 άμαχοι ταύτηκαν στα ερείπια του Τζενίν. Δεν παίρνονται αλλιώς οι πόλεις. Δυστυχώς, και είναι δραματικό αυτό το οποίο λέω. Δεν θέλω να ακούγεται κοινικό, αλλά δυστυχώς ο πόλεμος είναι κοινικός, είναι δραματικός, είναι μια ανθρωποσφαγή. Στην κατάσταση που είναι τώρα, σύμφωνα λοιπόν με τις ανακοινώσεις και με αυτά που βλέπουμε στο χάρτη, οι Ρώσοι είναι σε μια φάση αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης και αναπλήρωσης απολειών, όπως λέμε στο στρατό. Δηλαδή, σταθεροποιούν τις θέσεις τους, αναπληρώνουν τις απολιές τους, αντικαθιστούν μονάδες που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά, έχουν έρθει μονάδες αξανατολών και έχουν συμπληρώσει αυτές και έχουν αποφασίσει. Όταν είναι καθαριστική η Μαριούπολη, γιατί ακόμα διεξάγονται σε κάποιες περιοχές, είναι ακόμα ουκρανικά τμήματα εκεί, και αν ολοκληρώσουμε τη Μαριούπολη θα απελευθερωθούν 8.000 άντρες, σύν τους άλλους που έχουν έρθει, και μετά ή θα προχωρήσουν εδώ στον Ντονμπάς να το φέρουν στα διοικητικά όρια, αυτό το κίτρινο που βλέπουμε, στα διοικητικά όρια επί Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό έλεγε ο Πούτιν όταν έκανε το διαγγελμά του. Θα έλεγε τον Ντονμπάς στα διοικητικά όρια τα παλιά, όχι σε αυτά που είχαν εδώ στο μπλε πριν. Και από ό,τι λένε, βλέπουμε κάποιους άξονες κλπ. Λένε, έχουν πάρει μια επιθετική διάταξη οι ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν προς βορρά από εδώ,
και από εδώ, δηλαδή ανατολικά και δυτικά του Δνήπερου ποταμού, με σκοπό να εγκλωβίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή εδώ μέσα. Εδώ που υπάρχουν οι ουκρανικές δυνάμεις, είναι γύρω στις 60.000 με 70.000, εκτιμάται. Αυτή είναι μια εκτίμηση που πολλοί αναλυτές λένε ότι στρατηγικώς έτσι θα γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και γι' αυτό λέω τη λέξη εκτιμάται. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι έτσι θα γίνει, διότι κανένας δεν είναι προφήτης. Βλέποντας τους χάρτες, βλέποντας τους άξονες από αυτά που βλέπω από... αυτός ο χάρτης είναι από το Al Jazeera. Λοιπόν, φαίνεται ότι έτσι σχεδιάζουν. Για την Οδυσσό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Εκτιμάται λοιπόν ότι οι Ρώσοι θα κάνουν επιχειρήσεις μία κάθε φορά. Στις άλλες περιοχές θα περισφύγουν τις πόλεις που έχουν στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και ούτω καθεξής, στο Σούμι, με σκοπό γιατί θα πει κάποιος, γιατί παραμένουν εκεί. Για να έχουν εγκλωβισμένες τις ουκρανικές δυνάμεις, για να μην ξεκινήσουν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές αυτές να ενισχύσουν εκεί που γίνονται οι μάχες. Τις έχουν περισφυγμένες. Λοιπόν, στα περίκλειστα που έχουν οι κάθε πόλεις. Αυτός είναι ο λόγος που παραμένουν εκεί. Και γι' αυτό λες, γιατί δεν προχωράνε. Δεν θέλουν να προχωρήσουν. Θέλουν να τους εγκλωβίσουν και δια του αποκλεισμού. Και όπως λέει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, λέει είναι, η μέθοδος είναι περικύκλωση και πείνα. Δηλαδή να κόψουν, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, νερό, φαγητό και το καθεξής. Έτσι εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Άρα τι λέμε εδώ, δυστυχώς θα έχουμε εξέλιξη των επιχειρήσεων του πολέμου, έστω και σε τοπικό επίπεδο, για εβδομάδες ή και μήνες ακόμη. Ελπίζουμε να μην ισχύσει αυτό. Ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση. Και θα σας πω τι έχουν δεχτεί οι Ουκρανοί μέχρι τώρα σε λίγο. Εδώ σας έβαλα αυτό για να καταλάβετε για την προπαγάνδα. Λένε λοιπόν από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, προσέξτε, η προπαγάνδα είναι θεμητή. Όλοι οι στρατοί κάνουν προπαγάνδα. Κάνουν προπαγάνδα πρώτον να ανυψώσουν το ηθικό των δικών τους τμήματων και του λαού τους. Και από την άλλη μεριά ή δυνατόν να καταπέσει το ηθικό των αντιπάλων. Όμως σας έφεγα ένα χαρακτηριστικό εδώ για να δείτε ότι πόσο υπερβολικά είναι τα πράγματα. Λένε οι Ουκρανοί ότι έχουν σκοτωθεί 15.800 Ρώσοι στρατιώτες. Οι Αμερικανοί λένε ότι είναι 6 με 7.000 και οι Ρώσοι λένε 1.350. Μπορεί κάποιος εξ ημών να μου πει πόσοι είναι νεκροί οι Ρώσοι. Κανένας δεν ξέρει. Ψέματα λένε και οι Ρώσοι. Γιατί πήγαν οι Ουκρανοί να μετρήσουν τα πτώματα των Ρώσων στις μονάδες. Πώς είναι δυνατόν να τα μετρήσουν. Πάμε παρακάτω. Λέει καταστρέψαν 108 αεροπλάνα. Πού τα βρήκανε. Δεν είχαμε αεροπορικές επιχειρήσεις. Ελάχιστες είχαμε τον Ρώσο. 124 ελικόπτερα. Δεν ξέρω, πόλεμο στο Βιετνάμ και καταρρύψαν τόσα πολλά. Δεν έχουν αναφερθεί τέτοια. Άρματα 530. Δηλαδή 530 άρματα. Ποιος ήταν ο τελευταίος πόλεμος. Ούτε ο Ιρακινός στρατός δεν έχασε τόσα πολλά άρματα όταν με τη ραγδαία προέλαση των Αμερικανών. Θέλω να πω ότι αυτά που ακούμε πολλές φορές, να ξέρουμε ότι είναι στον πόλεμο της προπαγάνδας, για μένα είναι θεμητά. Εγώ που εκπαιδεύτηκα στο Tactical Intelligence School των ΗΠΑ, μας μαθαίνω αυτή τη μεθοδολογία, ότι πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε. Πάμε παρακάτω, να τελειώσουμε λέγοντας. Στο λεπτό να σας πω στις τελευταίες συνομιλίες τι έχουν δεχτεί οι Ουκρανοί. Ο Μεντίσκι λοιπόν, ο οποίος είναι επικεφαλής της ρωσικής και ουκρανικής επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, λέει ότι οι ουκρανικές θέσεις πλέον που δόθηκαν γραπτός στη Μόσχα, λοιπόν, στην τελευταία συνάντηση Κωνσταντινούπολη, λέει ότι, μάλλον λέει ο Μεντίσκι, εμείς θέλουμε άρνηση γραπτός, ένταξη στο ΝΑΤΟ, το δέχονται οι Ουκρανοί αυτό, καθεστώς ουδετερότητας, το δέχονται οι Ουκρανοί αυτό, άρνηση αναπτύξης πυρηνικών όπλων, το δέχονται οι Ουκρανοί αυτό,
άρνηση κατοχής και απόκτησης και άλλων τύπων όπλων, βιολογικών κλπ. Το δέχονται, όπλο μαζικής κατοχής, το δέχονται οι Ουκρανοί αυτό. Και απαγόρευση ανάπτυξης ξένων στρατιωτικών βάσεων και στρατιωτικών δυνάμεων, το δέχονται οι Ουκρανοί αυτό. Και αυτό έρχεται το ερώτημα, γιατί δεν τα δεχόταν αυτά από πριν? Έπρεπε να γίνει αυτό το μακελιό, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Τώρα για το εδαφικό σας εξήγησα ότι οι Ρώσοι έχουν σαν μίνιμουμ Ντονμπάς, Κρυμαία και ο διάδρομος του Μαριούπολη δικό μας, λέει. Και θα αφήσουν τον Οδυσσό και όλα τα άλλα. Στα άλλα θα διαπραγματευτούν, θα γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εκτιμώνται το εξής. Φαίνεται ότι η νέα φάση των επιχειρήσεων θα είναι στοχευμένες επιθέσεις σε επιλεγέντες στόχους σταδιακά κάθε φορά. Ο πόλεμος οδηγείται προς το παρόν σε αιματηρό αδιέξοδο, ελπίζοντας ότι θα βρεθεί κάποια λύση, γιατί είδαμε μια διολίσθηση των Ουκρανικών θέσεων μέχρι τώρα, που μπορεί να διαρκέσει, όπως λέγαμε και πριν, εβδομάδες ή μήνες. Ελπίζουμε να μην επαληθευτούμε σε αυτό. Η επιθετική όμως φρασιολογία του Προέδρου, τον είπα, Biden, με προσβολές κατά του Προέδρου Πούτιν, μάλλον δυσκολεύει τη σύγκληση και την επαφή των δύο χωρών, είπα, και Ρωσίας, διότι κατά την άποψη πολλών αναλυτών και τη δική μου, λοιπόν, αυτοί είναι που θα μπορεί να επιτύχουν κάποια λύση. Πρέπει να συμφωνήσουν οι μεγάλοι. Παρόλο που υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας και της Αμερικής, εν τούτης δεν πολύ χρησιμοποιείται. Και δεν χρησιμοποιείται και στο ανώτατο επίπεδο των Υπουργών Άμυνας. Λοιπόν, για τους αντικειμενικούς σκοπούς των Ρώσων, είπαμε ότι το μήνυμα είναι αυτό που αναφέραμε και το maximum το είχαμε αναφέρει. Αν δεν το επιτύχει και δεν δεχτεί η Ουκρανία για το Ανατολική Ουκρανία, τότε η Ρωσία, όπως αναφέρουν πολλοί αναλυτές, θα δημιουργήσει ένα νέο σιδερούν παραπέτασμα. Και όπως είπαμε, από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Ζελένσκι, είναι δύσκολο να το αποδεχτεί όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος πρόεδρος θα αποδεχόταν αυτό το πράγμα? Αλλά έχει τις ευθύνες του. Αυτά έπρεπε από πριν να τα είχε σκεφτεί. Αν χάσουμε τον πόλεμο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι αυτό που ζητάει, no flying zone από τον ΝΑΤΟ και λοιπά, αεροπλάνα, στα θέματα που φαίνεται το είχαν υποσχεθεί πιο πριν, δεν πρόκειται να τα πάρει. Και το no flying που ζητάει είναι ουτοπία. Το έχει πει ο πρόεδρος Biden. Ότι αν στείλουμε αεροπλάνα και λοιπά, συμμετέχει το ΝΑΤΟ, άρα συμμετέχουν όλο το ΝΑΤΟ, άρα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ευτυχώς οι ηγέτες της Δύσης καταλαβαίνουν αυτό το κρίσιμο σημείο της βοήθειας κατευθείαν στην Ουκρανία. Πώς βοηθάνε? Με αποστολή αμυντικών, παύλα επιθετικών, οπλικών συστημάτων, να το πούμε έτσι, στην Ουκρανία. Και οι Ουκρανοί να πολεμήσουν. Οι Ουκρανοί έχουν στρατό αυτή τη στιγμή. Με την έναρξη του πολέμου έγινε επιστράτευση και εκτιμάται ότι ο στρατός τους είναι 500 με 600.000 αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πάρα πολλά όπλα, έχουν αποσταλεί, ώστε όλοι μπορεί να έχουν ένα όπλο. Γιατί επιμένει ο πρόεδρος Ζελένσκι? Γιατί είναι σε αδιέξοδο για επίτευξη νικηφόρας αντεπίθεσης. Φαίνεται ότι δεν μπορεί ο Ουκρανικός στρατός να κάνει αντεπίθεση και να διώξει τους Ρώσους από τις πόλεις. Δηλαδή μέσα από τις πόλεις, όπως οι Μεσολογγίτες που έκανε έξοδο, να κάνουν και αυτοί έξοδο και να νικήσουν τους Ρώσους. Σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν τα πυραυλικά χτυπήματα ακριβίας σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων του Ουκρανικού στρατού, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμούν ξένα Ινστιτούτα, σε 2-3 εβδομάδες να ξεμείνουν παντελώς από καύσιμα και ενδεχομένως από πυραυλικά, που θα επιφέρει την ολική ημερική κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού. Ιδιαίτερη μνήμα. Μαριούπολη. Σε τρία λεπτά τελειώνω. Πλησιάσαμε τη μία ώρα. Σε τρία λεπτά τελειώνω. Και, αν θέλετε, σταματάω και εδώ, να μην σας πω πιο κάτω. Λοιπόν, για τη Μαριούπολη και θα τελειώσω ότι η Ουκρανία, το τέλος του πολέμου, η Ουκρανία δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο. Εδώ θα θέλω να πω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η γεωπολιτική έκρηση που αλλάζει τελικά τον κόσμο στην παγκόσμια νήσο, Ευρασία και Αφρική. Δημιουργείται τελικά ο νέος πολυπολικός κόσμος με νέες ηγεμονικές δυνάμεις και στρατηγικούς σχηματισμούς. Επιβεβαιώνεται ο Σερ Χάλο Μάκιβερ, ο
ότι δηλαδή ο κατέχοντο χέρνα της παγκοσμίων ίσων, δηλαδή την Ευρασία, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, θα εξουσιάζει τον κόσμο όλο. Και φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί και ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Γκράχαμ Άλισον, για την περίφημη παγίδα του Θοκυδίδη, που θα τα αναλύσω μετά, όπου μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια αντιπαράθεση και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Αυτά ήταν οι δικές μου απόψεις και τελειώνω με το διάλογο Αθηναίων και Μιλίων, το γνωστό, περί δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, στρατηγέ, για την μεστή και αναλυτική παρουσία σας και ας ελπίσουμε να βρεθεί μία λύση και να σταματήσει ο δραματικός πόλεμος. Μακάρι, τώρα, αυτό ελπίζουμε όλοι. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων. Παρακαλώ, όσοι έχετε ερώτηση, σηκώστε το ηλεκτρονικό χέρι. Κύριε Βάπολη από Πάτρα, υπάρχει ένας αντίλαλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν ακούγεται. Για τον αντίλαλο. Λοιπόν, προχωρούμε. Ο κύριος Πάπας έχει το λόγο. Από τον Καναδά. Λοιπόν, στρατηγέ, είμαι ο Κώστας Πάπας, είμαι ο αντιπρόεδρος και γραμματέας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, μία από τις οργανώσεις που μας συνεργαζόμαστε με τις αδερφές οργανώσεις, το ΙΧΑ, το ΧΑΝ και το Ίδρυμα Δελιβάνη. Τα συγχαρητήριά μου για την ανάλυση σας υπήρξε καταπληκτική και προφητική. Και σε πολλά πράγματα προφητεύσατε. Επίσης θα έπρεπε ο καθηγητής Μάζης, το γνωρίζω, να είναι περήφανος για σας που συνεργαζόσαστε μαζί του. Σαν πυρηνικός επιστήμον που και υπήρξε και γραμματέας της πυρηνικής ενέργειας του Καναδά, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σχετικά με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες είστε 100% σωστός. Ναι, μέσα στο σπλάχνα τους, μέσα στον πυρήνα τους φτιάχνουν πλουτόνιο, το οποίο είναι ισχυρότερο από το ουράνιο. Δηλαδή καίνε ουράνιο και φτιάχνουν πλουτόνιο, το οποίο μια βόμβα πλουτονίου με 10 φορές μικρότερο όγκο κάνει την ίδια ζημιά. Και τελειώνω λέγοντάς σας ότι η βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι ήταν 6 κιλά πλουτονίου, ενώ η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα ήταν 60 κιλά ουρανίου και κάνανε την ίδια ζημιά. Και πάλι συγχαρητήρια και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Πάπα και τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή κύριο Χατζόπουλο Ιωάννη. Ευχαριστούμε, στρατηγέ, για την πράγματι μεστή ομιλία σας. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Και πρώτα-πρώτα να αρχίσω με κάτι άσχετο με τον πόλεμο. Είπατε για το θυμικό ότι καταστρέφει τη λογική και δεν μπορεί, τέλος πάντων, η παιδεία παγκοσμίως να υιοθετήσει την αρχή του Πλάτωνα ότι πρέπει να ενισχύσει τη λογική ώστε να ισορροπεί την επιθυμία και το θυμό. Αυτή είναι μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι, δεν μας είπατε για την ανατροπή του καθεστώτος στην Ουκρανία από το δημοκρατικό καθεστώς και φιλορωσικό να το διαδεχθεί έναν καθαρά ναζιστικό καθεστώς και αντιρωσικό. Και μία άλλη ερώτηση. Γιατί το ΝΑΤΟ, μάλλον ο δυτικός κόσμος, να μην υιοθετήσει τη θέση του Μιτεράν και να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, αφού διαλύθηκε το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν υπάρχει λογική. Και πάμε στο πρώτο ερώτημα. Η αιτία δηλαδή που δεν διαλύθηκε. Και επίσης η τελευταία ερώτηση, εμείς δεν έπρεπε να είμαστε και μέτοχοι, να συμμετέχουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλες οι πόλεις εκεί πέρα, τουλάχιστον οι παρευξήνιες, έχουν ελληνικά ονόματα εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά, στα στενά του Κέρτς, εκεί που η Κρυμαία ενώνεται κατά κάποιο τρόπο με τα στενά του Κέρτς με τη Ρωσία, δεν υπήρχε χερσαίος δρόμος. Έκαναν μετά το 15, κάνανε μια γέφυρα οι Ρώσοι κλπ. Άμα δούμε τις πόλεις τις αρχαίες εκεί, είναι γύρω στις 10 με 15 αρχαίες ελληνικές πόλεις με αρχαία ελληνικά ονόματα. Δηλαδή, με τον Ιάσονα που πήγε να πάρει το Χρυσό Μαλοδέρας, στην Ταυρίδα πήγε να το πάρει, δηλαδή την Κρυμαία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη Μαύρη Θάλασσα και αυτό και Κρυμαία. Χρησιμοποιώ τις αρχαιολινικές εκφράσεις, μάλλον λέξεις όπως ήταν Ταυρίδα και Εύξενος Πόντος. Λοιπόν. Για το πρώτο, το ερώτημα που ρωτήσατε είναι αυτονόητο.
συσκοτίζει το θυμικό, συσκοτίζει τη λογική. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται έντεχνα από ορισμένους. Δεν σημείωσα την... για το Μετεράν. Ο Μετεράν φαίνεται, επειδή έχω διαβάσει, σύμφωνα τα βρείτε στο George Washington University, μπορεί να βρείτε αυτή τη συμφωνία, η οποία δεν τη βγάζανε στη φόρα, αλλά δεν ξέρω ποιοι προσφύγανε στο δικαστήριο, αφού λέει περάσαν 30 χρόνια από τότε, πρέπει να βγούνε. Λοιπόν, βγήκανε και τα διαβάσαμε. Υπάρχει στο αρχείο του George Washington, να δείτε τα έγγραφα. Φαίνεται ο Μετεράν δεν κατάλαβε, δεν ήταν συνομιλητή με του Αμερικανού και είπε η διάλυση των συμφώνων. Αφού δηλαδή διαλύεται το σύμφωνο της Βαρσοβίας, γιατί να υπάρχει το ΝΑΤΟ. Βλέπετε, το ΝΑΤΟ πήρε άλλες μορφές κλπ. Δεν θέλω να πω γιατί είναι το ΝΑΤΟ. Να το πω κύριε καθηγητά, τι πιστεύω εγώ. Και από ό,τι διαβάζω και από πολλούς αναλυτές. Το ΝΑΤΟ είναι το εργαλείο των Αμερικανών προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη ποτέ δεν είχε ευρωστρατό. Άρα το θέμα της συλλογικής άμυνας το είχαμε αφήσει στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση, πουλούσε ασφάλεια στην Ευρώπη. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η Αμερική πουλούσε ασφάλεια στην Ευρώπη. Κανονικά η Ευρώπη έπρεπε να έχει τη δική της ασφάλεια. Και όχι για το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε τώρα ότι η Γερμανία αρχίζει να επανεξοπλίζεται. Δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί ευρωστρατός. Εγώ φοβάμαι ότι μάλλον η Βέρμαχτ επαναδημιουργείται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δούμε στην πορεία. Γιατί μετά, όπως σας είπα στο τέλος, βλέπω να εξελίσσονται, να έχουμε κάποια θέματα στα Βαλκάνια, Κόσοβο, Σκόπια, Βοσνία, στη Βοσνία έτοιμη εκεί, Σερβία. Και μετά πάμε στη μητέρα όλων των μαχών που θα γίνει με αφορμή την Ταϊβάν στην Κινέζικη θάλασσα. Αυτό πάρα πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι εκεί θα φτάσουμε. Είναι αυτό το δόγμα της Αμερικής που λέει το double containment για την απόλυτη κυριαρχία στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς αυτός ο πόλεμος, εγώ εκτιμώ ότι είναι το big bang της γεωπολιτικής. Δημιουργείται ένας νέος κόσμος ο οποίος θα είναι πολυπολικός. Βλέπουμε τις συμμαχίες να δημιουργούνται. Κίνα, Ρωσία, που θα έπρεπε αυτό να φοβίζει, γιατί πολλούς Αμερικανούς αναλυτές τους φοβίζει αυτό το πράγμα. Κίνα, Ρωσία, Κύπρο και Ινδία. Μιλάμε τρεις πυρηνικές χώρες. Τρεις χώρες με πυρηνικά όπλα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο γεωστρατηγικός σχεδιασμός των Αμερικανών μάλλον εδώ υστερεί. Κάτι δεν υπολογίσανε σωστά. Και από ό,τι φαίνεται, ίσως το βαθύ κράτος της Αμερικής ήθελε να δημιουργήσει έναν πόλεμο. Λέω ίσως, δεν λέω ότι σημαίνει έτσι. Ήθελε να δημιουργήσει έναν πόλεμο, διότι όπως γράφουν ορισμένοι Αμερικανοί αναλυτές, δεν τους παρακολουθώ σε πάρα πολλά ιστιτούτα, τον πόλεμο της τρομοκρατίας δεν πουλούσαν όπλα πολλά. Ενώ με αυτόν τον πόλεμο πουλάνε πολλά όπλα. Σας είπα ένα παράδειγμα ότι αυτό. Πολλοί θα αγοράσουν όπλα πλέον τώρα. Δηλαδή, το να κυνηγάς το Σταλιμπάν ή το ISIS στη Συρία δεν χρειάζονται όπλα state of art, όπως λένε. Χρειάζονται απλά όπλα. Ενώ τώρα εδώ, όταν έχεις τέτοιες δυνάμεις απέναντί σου, χρειάζεσαι F-35, χρειάζεται πυράβλους, χρειάζεσαι οπλικά συστήματα ακριβά και υψηλής τεχνολογίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός, αλλά αυτό εκτιμώ προς το παρόν. Δηλαδή με τις φαρμακοβιομηχανίες πάμε στις βιομηχανίες όπλων. Όπως πολύ σωστά το είπατε, κύριε Καθηγητά, δεν ήθελα να πω στις φαρμακοβιομηχανίες, τα βγάλαν τα λεφτά τους αυτοί. Πάμε στο άλλο. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Να είστε καλά. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μητρούδη. Ο κύριος Γρουμπός έχει το λόγο, ο καθηγητής κύριος Γρουμπός. Νόμιζα ότι πήγαμε στην κυρία Μητρούδη και Σάγκη. Σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε ένα αντίλαλο που δεν μπορώ να το καταλάβω που είναι, αλλά να συγχαρώ το στρατηγό την παρουσίασή εσύ. Σίγουρα μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο νέο κόσμο. Χρειαζόμαστε και σοφία, σύνεση για να πώς θα προχωρήσουμε. Θα πω ότι έστειλα σε μερικούς φίλους
το τραγούδι του Χατζηδάκη Ακή, ο μικρός Κεμάλ, με το κοριτσάκι που το τραγουδάει και λέει «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ και πορεύεται με το μαχαίρι και τη φωτιά». Ό,τι ερωτήσεις και να κάνουμε, ξέρω ότι θα έχουμε απαντήσεις. Εγώ θα κάνω μία μόνο δική μου σκέψη. Η Γερμανία θα ξοδεύει 100 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Το είπα σε φίλους. Θέλετε να το πω και δημοσίως. Μάλλον στο μέλλον θα γεννηθεί ένας νέος Χίτλερ. Διότι όταν σε 30, 40, 50 χρόνια η μία δύναμη Γερμανίας δεν θα μπορεί να έχει τα οικονομικά της όπως και να επεκτείνει τους χώρους του, θα πάει στην Πολωνία. Θα πάει στην Τσεχία, στη πράγματι ο Θεός να βοηθήσει, να συνετιστούμε και να αλλάξουμε μυαλά και πορεία. Σήμερα η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με τον πόλεμο. Αν και ο πόλεμος πατήρ πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να απαντήσετε, στρατηγέ, μπορείτε. Ίσως, ίσως αυτό που είπα για το Χ. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν έχω να απαντήσω τίποτε. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και όπως, παρόλο που πόλεμος πατήρ πάντων, όπως είπε και ο Ηράκλητος, τι να πούμε. Εγώ το μόνο θα πω, φοβάμαι, να το πω, το τέταρτο Ράιχ. Όχι τόσο τις Αμερικανές. Α, ήθελα να πω το εξής μόνο. Η Ελλάδα πάντα πρέπει να είναι και θα είναι με τις ναυτικές δυνάμεις. Έτσι, όχι με τις χερσαίες δυνάμεις. Είμαστε ναυτική χώρα, πάντα πρέπει να είμαστε με Αμερική, με Αγγλία κλπ. Το να λέμε, το να διπιστώνουμε κάποια λάθη που γίνανε, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πάντα με τις ναυτικές δυνάμεις. Λοιπόν, το τέταρτο Ράιχ το φοβάμαι, το λέω και το παίρνω πάλι πίσω. Αυτό το πάω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκέκα από τη Γερμανία. Ναι, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, στρατηγέ, για την πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση. Και θα ήθελα να ρωτήσω το σχόλιο σας ή τη γνώμη σας για την αποστολή όπλων της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, αν κρίνετε ότι ήταν σωστή ή όχι. Επίσης, πώς κρίνεται το ρόλο της Τουρκίας του διαμεσολαβητή και αν θα μπορούσε η Ελλάδα να αναλάβει αυτό το ρόλο που έχει αναλάβει τώρα η Τουρκία, μιας και έχουμε μια μειονότητα εκεί και έχουμε συμφέροντα με αυτή την έννοια. Και πώς κρίνεται τέλος την πρόσκληση που έχει λάβει ο Ζελένσκι να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Γκέκα. Πραγματικά ήταν πολύ, η ερωτήση του ήταν to the point. Λοιπόν, εγώ ήμουν από τους πρώτους που είπα στην τηλεόραση ότι όταν με καλέσανε ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε, θα στείλουμε όπλα, διότι θα σας πω τι είπε ο Πρωθυπουργός Μπένετ του Ισραήλ στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι. Παίρνει λοιπόν ο Εβραίος πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, τον Εβραίο Πρωθυπουργό του Ισραήλ και του λέει, μου στείλεις όπλα, διότι εδώ κινδυνεύουμε κλπ. Και το απαντάει ο Μπένετ, ήταν και 6 χρόνια κομμάντος στην Σαγερέτ Ματκάλ, μία από τις πιο σκληρές μονάδες καταδρομών του Ισραήλ, του λέει, δεν θα σου στείλω όπλα ποτέ, λέει, διότι εγώ δεν θέλω, λέει, να γίνω μέρος της σύγκρουσης, αλλά θέλω να γίνω μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας μετά τον πόλεμο. Η Ελλάδα με αυτό το οποίο έκανε, θεωρώ ότι δεν προστάτευσε τα συμφέροντά της, δεν προστάτευσε τους ομογενείς που έχουμε στην περιοχή εκεί, έχουμε και 150.000 στην Νότια Ρωσία, και ότι
θα έπρεπε να είμαστε μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας και να καλέσουμε τους ηγέτες στους Δελφούς να υπογράψουν, να συζητήσουν στον Ιερό Χώρο των Δελφών ή τη συμφωνία να την υπογράψουν στον Παρθενώνα επάνω, το παγκόσμιο σύμβολο λοιπόν, της ανθρωπότητας. Είχαμε τέτοια μέρη που δεν μπορεί κανένα στον κόσμο να τα αμφισβητήσει. Συνομιλίες στους Δελφούς και υπογραφή στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη. Τι κάναμε? Κάναμε εχθρό τη Ρωσία. Στη γεωπολιτική ακολουθείς μια μεγάλη δύναμη, όπως είπαμε εμείς, στις ναυτικές δυνάμεις, στην Αμερική, και εκεί πρέπει να είμαστε. Και δεν το λέω επειδή έχω εκπαιδευτεί με τους Αμερικανούς, έτσι πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, αλλά την άλλη μεριά λέει, ποτέ δεν κάνεις εχθρό μια άλλη μεγάλη δύναμη. Να διατηρήσεις σχέσεις, βεβαίως, αλλά ποτέ εχθρό. Εμείς αυτό κάναμε. Το δεύτερο είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Αυτή η ερώτηση μας πληγώνει, κύριε Γκέκα. Πραγματικά όλος ο Σέλης μας πληγώνει. Βλέπεις, το είπα, μια χώρα η οποία έχει εισβάλει σε άλλες 4 χώρες. Έχει στρατεύματα σε άλλες χώρες. Έχει σκοτώσει κόσμο, έχει βομβαρδίσει. Σου το παίζει ειρηνοποιός, σου το παίζει περιστερά. Μια αναθεωρητική χώρα η οποία έχει σαν αρχή της εξωτερικής πολιτικής το Lebensraum. Λοιπόν, το ζωτικό χώρο του Χίτλερ. Αυτή η χώρα είναι δυνατόν να το παίζει ειρηνοποιός? Δηλαδή παραχωρήσαμε αυτό που μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς στην Τουρκία. Και βλέπουμε να συγκεντρώνται στην Κωνσταντινούπολη, συγκεντρωθήκανε και στα Άδανα και μιλούσανε. Ασχέτως του αποτελέσματος. Βέβαια δεν θα υπεγραφεί καμία συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία για την ειρήνη θα υπογραφεί στην Ιερουσαλήμ. Είναι δραστήριο του Ισραήλ, γιατί δύο ηγέτες, ο ένας Εβραίος, ο άλλος Χριστιανός Ορθόδοξος, που θα πάνε στην ιερότερη πόλη του Χριστιανισμού και του Εβραϊσμού, έτσι, του Ιουδαϊσμού, στην Ιερουσαλήμ. Αλλά θα μπορούσαμε να παίξουμε εμείς αυτόν τον ρόλο. Πώς το επέτυχαν αυτό? Με την ανατολίτικη πονηριά τους, με την πολιτική που έρχεται από τους Μπεζίριδες κλπ., οι οποίοι κληρονομήσαν αυτή την πολιτική και την διπλωματία από τους Παναγιώτες. Δηλαδή, το σπέρμα των Παναγιωτών είναι ακόμα στην τουρκική, έτσι, στο τουρκικό του DNA. Και το τρίτο, θα μιλήσω ο κύριος Ζελένσκι. Βέβαια, το να γυρίζεις τα διάφορα κοινοβούλια, ηλεκτρονικά βέβαια, λοιπόν, και να μιλάς, είδατε ότι σε κάθε χώρα πάει και λέει αυτά που ενδιαφέρει τη χώρα. Θέλω να δω αν θα βρεθεί ένας Έλληνας βουλευτής και να ρωτήσει τον κύριο Ζελένσκι, ποια είναι η άποψή σας για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό? Γιατί και εσείς εισβολή είσαστε. Θα σηκωθεί κανένας? Η απάντησή μου είναι όχι. Δεν θα σηκωθεί κανένας να το πει. Ή δεν θα το επιτρέψει να το πει. Δυστυχώς. Ο κύριος Ζελένσκι, θα σας πω, επειδή παρακολουθώ από Βίτσι, από τότε που είμαι, από το 2000 στο Ισραήλ, παρακολουθώ τον Ισραηλινό τύπο. Έτσι, είναι ένα κουσούρι που έχει μείνει από τότε. Λοιπόν, όταν μίλησε στην Εβραϊκή Βουλή, στην Κνεσέτ, τους είπε, άρχισε να τους μιλάει για το Ολοκαύτωμα, ότι και λέει το δίκαιο των Εβραίων, λέει, το διεθνές δίκαιο των Εβραίων, που σημαίνει οι Εβραίοι να βοηθάει ένας τον άλλον. Και όντως ισχύει αυτό. Και ζήτησε πάλι όπλα από εκεί. Βέβαια δεν του δώσανε, ούτε θα του δώσουν οι Ισραηλοί. Την άλλη μέρα διάβασα σφοδρές κριτικές στον Ισραηλινό τύπο. Διαβάζω λοιπόν, θα σας πω μόνο μία. Ο Γιουβάλ Στάινιτς. Ο Γιουβάλ Στάινιτς ήταν υπουργός ενέργειας, είναι αυτός ο οποίος πρωτοστατούσε στον Ιστμέν, τον Αγωγό κλπ. Κλπ. Που υπέγραψαν τις συμφωνίες για τη δημιουργία του Ιστμέν, το Μεσογειακό Φόρουμ με την Αίγυπτο μέσα και Κύπρο και ούτω καθεξής. Γράφει λοιπόν ο Στάινιτς ένα πολύ σκληρό, μια πολύ σκληρή παρατήρηση. Λέει ότι πώς τολμάτε, λέει, να συγκρίνετε ένα παγκόσμιο γεγονός, μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας, προσπάθεια αφανισμού ενός λαού, με ένα τακτικό πόλεμο που διεξάγεται. Προσέξτε, ένα τακτικό πόλεμο που διεξάγεται. Και όταν μιλάτε, λέει, για το διεθνές εβραϊκό δίκαιο, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, λέει. Διότι, λέει, δεν τιμά τον Ουκρανικό λαό η στάση του κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα είπε όλα. Σας είπα για τον Μπάμπιν Γιάρ. Σας είπα για τον Στεπάν Μπαντέρα. Που κάποιοι λένε δεν υπάρχουν
τάγματα Αζόβ, δεν είπα, γιώσα σε πολλά τη φωτογραφία. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα. Αλλά δεν πειράζει. Άστε. Λοιπόν, κύριε Γκέκα, αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην αντιπρόεδρο του ΙΧΑ, την καθηγήτριά μας, την κυρία Νίνα Γκατζούλη. Καλησπέρα κυρία Γκατζούλη, γνωριζόμαστε ηλεκτρονικά βέβαια. Έτσι, έτσι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας κύριε Μπολτσόη. Συγχαρητήρια για την τόσο εμπεριστατωμένη σας ανάλυση. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Πούτιν έχει στείλει διάγγελμα, έχει αναγγείλει πως τώρα τελευταία, το άκουσα προχθές και χθες, πως θέλει να πουλάει το βαρέλι της ενέργειας σε ρούβλια. Πώς θα το δεχτεί αυτό ο δυτικός κόσμος? Η δεύτερη μου ερώτηση είναι, εφόσον η Ρωσία είναι πιο κοντά στην Ευρώπη, η Αμερική καταλαβαίνω τα συμφέροντά της θέλει, έχει σταματήσει τον Nord Stream, αλλά γιατί να το δεχτούν οι ηγέτες της Ευρώπης? Δεν είναι πιο συμφερνικό για αυτούς να το παίρνουν από τη Ρωσία που είναι πιο κοντά, παρά να το κουβαλάνε από την Αμερική, η οποία Αμερική αυτή τη στιγμή το αγοράζει από κάποιες δυνάμεις, από κάποιες πηγές, και να το μεταφέρει τόσο μεγάλη απόσταση με πλοία, μέσω θαλάσσης δηλαδή, στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γκατζούλη. Λοιπόν, η Ρωσία στην ουσία δέχτηκε καταιγισμό βομβαρδισμών, οικονομικών βομβαρδισμών. Βέβαια, τα είχαν υπολογίσει, αλλά δεν περιμένα τόσο πολύ να είναι καταιγιστικός ο βομβαρδισμός αυτός. Και έκανε το εξής, το είχαν προσχεδιάσει. Λέτε ότι θα πρέπει να απεξαρτηθείτε από το αέριο κλπ. Δεν θα λειτουργήσει ο Nord Stream 2, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος και δεν θα λειτουργήσει. Λοιπόν, ωραία, πληρώστε με σε ρούβλια. Με αυτή την κίνηση πραγματικά έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την Ευρώπη. Πρέπει να βρίσκει ρούβλια να γυρώνει. Αλλά έκανε και κάτι άλλο. Είδα τώρα τελευταία ότι είπε η Gazprom, λέει, δεν θέλω τα αμέσως τώρα ρούβλια. Πληρώστε τώρα στην αρχή με ευρώ και θα το βρούμε στην πορεία. Τι κάνει αυτό? Ποιο είναι το παγκόσμιο νόμισμα? Το δολάριο. Η Αμερική τυπώνει δολάρια και αυτό. Όταν πάνε σε ευρώ, δεν πλήττει την Αμερική. Πλήττει. Είναι δολάρια. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Ο Σαντάμ Χουσέιν έκανε το εξής λάθος. Άρχισε να πουλάει το πετρέλαιο σε ευρώ. Τι έγινε? Απαγχωνίστηκε. Ο Καντάφη πρότεινε στα αραβικά κράτη και στα κράτη της Αφρικής που βγάζανε πετρέλαιο, λέει, έχουμε ένα προϊόν που δεν θα μας ξεμείνει, λέει. Όλος ο κόσμος το θέλει, το πετρέλαιο. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμισμα διεθνές, το Golden Dinar, το χρυσό δινάριο. Μόλις το ανακοίνωσε ο Καντάφη, τι έγινε ο Καντάφη? Το σουφλίσανε σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Ένα φρικτό θάνατο. Έτσι. Ο Πούτιν, λοιπόν, η Ρωσία με την Κίνα, εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια συναλλάσσονται σε Χουάν, σε Γουάν και σε ρούβλια. Θέλετε να πω τίποτε περισσότερο? Νομίζω ότι θα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έτσι. Διότι η Αμερική, αν δεν έχει αυτό το μεγάλο προνόμιο να είναι το νόμισμά της, το παγκόσμιο νόμισμα εμπορίου, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις συνέπειες. Υπερασπίζει τα δικαιώματά της. Εντάξει. Οπότε, γι' αυτό που λέτε, αν είναι κοντά στην Ευρώπη, γιατί δεν δέχονται, μα επέβαλε η Αμερική τους όρους τους. Το δεχτήκαν στην Ευρώπη. Δηλαδή, δέχονται να εφίστανται κυρώσεις, δέχονται να πληρώνουν, να παίρνουν 10 φορές παραπάνω το αέριο, που δεν φτάνει, δεν μπορούν να το αναπληρώσουν. Αν το κόψει αύριο η Ρωσία, θα καταρρεύσουν η οικονομία της Ευρώπης. Θα καταρρεύσει η οικονομία της Ευρώπης. Ήδη οι Γερμανοί βιομήχανοι απειλήσανε το Σόλτς, μην τολμήσεις να κάνεις αυτό, δέξω ακόμα και σε ρούβλια να πληρώνουμε, διότι αν σταματήσει να έρχεται το φυσικό αέριο από τον Nord Stream 1, καταραίει η γερμανική οικονομία. Λοιπόν,
Και να σας πω κάτι για να γελάσετε. Ξέρετε ποιο κρατήδιο πλήρωσε σε ρούβλια για να πάρει φυσικό αέριο? Το Βατικανό. Ο Πάπας πλήρωσε σε ρούβλια για να πάρει φυσικό αέριο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Φοβερή η κίνηση αυτή. Από όλη αυτή την υπόθεση, μάλλον θα σου το πω αλλιώς. Ο Ρωμαίος δικαστής Λούσιος Κάσιος, δεν ξέρω σας το είχα πει αυτό στην αρχή. Όχι. Ο Λούσιος Κάσιος λοιπόν ήταν ένας δικαστής στην αρχαία Ρώμη, ο οποίος έμενε παρεμοιώδης για την αντικειμενικότητά του και τη δικαιοσύνη του. Όταν έπαιρνε να εξετάσει μια υπόθεση, είχε τους αντίδικους, τους ρωτούσε, προσπαθούσε να διλευκάνει. Σε έβαλε ένα ερώτημα. Πού υπόνο? Ποιος κερδίζει? Εσείς, κυρία Γκατζούλη, εγώ. Λοιπόν, και εξήταζε αυτό. Αν κερδίζατε εσείς, λέει, κυρία Γκατζούλη έχει άδικο. Άρα ο Μπαλτζόης έχει δίκιο. Ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση? Χάνει η Αμερική, πουλάει όπλα, πουλάει πετρέλαιο σχιστολιτικό 10 φορές παραπάνω από το ρωσικό. Λοιπόν, έχει τσιμπεντώσει την Ευρώπη, έχει κάνει το ΝΑΤΟ από το λίθαργο που ήταν, πετάχτηκε πάνω το ΝΑΤΟ, φέρουμε όπλα κλπ. Θα πουλήσει όπλα, άρα κερδίζει. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Να σας πω τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία φαίνεται ότι ανταλλάσσει την οικονομική της εμβάρια, θα πληρώσει παραπάνω, έχει λεφτά η Γερμανία, αλλά θα δημιουργήσει η Wehrmacht. Δηλαδή το γερμανικό στρατό, δεν θέλω να πω πάλι αυτή την καταραμένη λέξη Τέταρτο Ράιχ. Λοιπόν, αλλά όταν κάνεις ένα τέτοιο στρατό, δεν σου πάει το μυαλό σου στο δεύτερο παγκόσμιο. Και εγώ είμαι από μια περιοχή στην Άρτα, όπου λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου, στο χωριό Κομμένο, σφάξανε 317 το 16 Αυγούστου το 1943. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείτε τι εγκλήματα κάνανε. Δηλαδή, φρικτά εγκλήματα. Όσοι ήταν μέσα, τους σκοτώσανε, τους κάψανε κλπ. Μια περιοχή όπου ακόμα οι μνήμες των ναζιστικών εγκλημάτων είναι νοπές σε αυτό το χωριό. Ο Μακρόν δεν τα βλέπει αυτά? Ναι. Και αν πάτε, κυρία Γκατζούλη, ποτέ στο Κομμένο της Άρτας, εκεί στο Ιρών που υπάρχει, θα δείτε να ξεκινούν ολόκληρες οικογένειες. Να λέει από μωρό 4 μηνών μέχρι ηλικιωμένο 85 χρονών. Το μωρό, μωρέ, το μωρό, το σφάζεις, το σκοτώνεις. Είναι φοβερό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τι να πω, δηλαδή. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τους Γερμανούς έχω επιφύλαξη. Για τους Γερμανούς ειδικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλτζόη. Παρακαλώ, κύριε Παλτζόη. Ευχαριστούμε και δίνω το λόγο στην κυρία Μητρούδη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στον κύριο Μπαλτζόη. Ερώτηση πρώτη. Εάν αυτοί που διαχειρίζονται την εξουσία της χώρας κάνουν εσφάλματα, δεν πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό συμβούλιο το οποίο θα τρέχει να θεραπεύει τα κακά που προκύπτουν από τις δράσεις τους και επίσης να τους τοποθετεί στη θέση τους και να τους τιμωρεί όπως πρέπει? Δύο. Βέβαια δεν γνωρίζετε, αλλά πώς εκτιμάτε αν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία σήμερα τη ΣΥΠΑ δεν ήτανε, θα γινότανε ο πόλεμος της Ουκρανίας? Τρία. Αυτός που κατέχει την προεδρία στην Ουκρανία αληθεύει ότι έχει μυθική περιουσία στα χέρια του? Κι αν ναι, πώς μπορεί να είναι πατριώτης πρόεδρος? Μήπως είναι προδότης και δεν του νοιάζει καθόλου για τους Ουκρανούς και για την Ουκρανία και για την διάλυσή της? Τέσσερα. Πώς θα θεραπευτεί το κακό που προκαλούν τα πληρωμένα μέσα που πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά αντιθέτως αυτά ασκούν μία προπαγάνδα και μία λάθος ενημέρωση? Πέντε, σχετικά με τους Γερμανούς και τον εξοπλισμό τους, μήπως τελικά οι Ναζί δεν έφυγαν ποτέ, αλλά βρισκόντουσαν κάπου εκεί κρυμμένοι και περίμεναν την ώρα για να ξαναδράσουν? Και έκτο, ο Κίσιγκερ είναι αυτός ο οποίος είχε πει για τους Έλληνες ότι θα τους δαμάσουμε εάν θα τους χτυπήσουμε στις πίστη, γλώσσα και οικογένεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το πρώτο που λέτε είναι πρέπει να είμαστε πολύ εθεροβάμενες για να συμβεί τέτοιο πράγμα.
Δηλαδή, ένα εθνικό συμβούλιο θα υπάρχει μια αρχή η οποία θα επεμβαίνει στις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Μακάρι να υπήρχε. Εδώ δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που να συμβουλεύει τους κυβερνήτες της χώρας μας τι πρέπει να κάνουν. Κάναμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με ένα άτομο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Τι να κάνει αυτό. Τέλος πάντων, να μην πω. Για τους πολέμους που λέτε. Οι περισσότεροι που είστε στην Αμερική ξέρετε ότι το 90% των πολέμων που έχει κάνει η Αμερική το έχουν κάνει δημοκρατικοί. Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, Ζελένσκι, πρώην ηθοποιός και κωμικός. Ο Guardian, η οποία είναι μια εφημερίδα που μου αρέσει εμένα, γιατί έχει ένα δηλητηριώδες χιούμορ και ένα δηλητηριώδες έτσι, μια δηλητηριώδη προσέγγιση προς τα γεγονότα. Ο Guardian, λοιπόν, απεκάλυψε ότι ο κύριος Ζελένσκι, μαζί με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, ο οποίος ήταν φίλος του, λέει, από σημαντές από παλιά, σύμφωνα με τα Panama Papers, έχουν περιουσία στο Virgin Islands και λοιπά, εκατομμύρια πολλά. Ακούσατε να το λένε πουθενά και λοιπά, το σκεπάσανε. Δεν το λέω εγώ, ο Guardian. Και είχε τα ονόματα. Λοιπόν, και μάλιστα λένε, έλεγε ο Guardian, ότι ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε με ψεύτικα στοιχεία, γιατί αποκαλύφθηκε τώρα ότι ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Ποροσένκο, του παρουσίασε κάποια στοιχεία για σκάνδαλα κλπ. Τα κατασκεύασε αυτός. Και ήθελε να τον προσάγει στο δικαστήριο. Τελικά δεν έγινε. Για τους Γερμανούς, αν υπάρχουν Ναζί, εσείς τι λέτε, να μην υπάρχουν. Εμένα, η κουνιάδα μου στη Γερμανία είναι, την επισκέπτομαι τακτικά. Βλέπουμε πολλές φορές τι γίνεται εκεί. Σε ό,τι αφορά τον Κίσιγκερ, αυτό που λέμε ότι είπε, δεν το είπε αυτό. Ήταν fake news, δεν το έχει πει ο Κίσιγκερ. Τα hoaxes, αυτές, μια οργάνωση που ψάχνει να βρει αν είναι ψέμα ή λάθος αυτό, δεν το είπε ο Κίσιγκερ. Κάτι άλλο είπε, το κάναμε έτσι. Λοιπόν, νομίζω απάντησα έτσι στα γρήγορα και... Όχι, αυτό για να βλέπω και άλλα χέρια. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Μένη. Καλησπέρα. Ωραία η παρουσίαση, αλλά είχα μια ερώτηση. Σχετικά με τον αγώνα στην Ουκρανία, οι Βρετανοί με τις υπηρεσίες τους παρακολούθησης μηνυμάτων των Ρώσων έχουν καταγράψει ότι οι Ρώσοι κάνουν σαμποτάζ και παραδίδονται στις Ουκρανικές δυνάμεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, σχετικά με την αποκοπή του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, δεν μπορούν τα λιγνητορυχεία τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα και στη Γερμανία μέσα σε ένα μήνα να συμπληρώσουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Λοιπόν, κύριε Μένη, για το σαμποτάζ που γίνονται και λοιπά, βέβαια υπάρχουν σαμποτάζ και από τις δύο πλευρές. Είναι μέσα στους κανόνες του πολέμου. Και πολλή προπαγάνδα, όπως είπαμε, για τα λιγνητορυχεία. Πριν από ένα χρόνο, συγγνώμη για την έκφραση, μας είχαν ζαλίσει για την πράσινη ενέργεια και τα πράσινα άλογα που θα βλέπαμε. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει σταδιακά να πάμε στην πράσινη ενέργεια, πρέπει να πάμε στην πράσινη ενέργεια, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τα στοιχεία της φύσης, αλλά το μέσο για να πάμε είναι το φυσικό αέριο. Εμείς κλείσαμε τα λιγνητορυχεία, τα ανοίγουμε πάλι όλα τώρα, μην ανησυχείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, αλλά δεν φτάνουν, γιατί και πριν πάλι εισαγάγαμε πετρέλαιο κλπ. Τα λιγνητορυχεία, αυτή τη στιγμή, ο λιγνίτης που διαθέτουμε για να λειτουργήσουν, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς γύρω στα 370 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ένας πλούτος, μια πρίκα της Ελλάδος. Αν δεν τα χρησιμοποιήσεις, θα πρέπει να αγοράσεις 370 δισεκατομμύρια σε πετρέλαιο, σε αέριο κλπ. Άρα τι κάνεις. Έχεις ένα απόθεμα στη γη και δεν το χρησιμοποιείς. Πας και πληρώνεις κάτι άλλο. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που επέβαλαν την αλλαγή των σχεδίων. Δηλαδή, ήδη αρχίζουν να λειτουργούν στην Πτολεμαϊδα κλπ. Αυτά δεν είναι αρκετά ούτως ώστε να αναπληρώσουν την έλλειψη φυσικού αερίου. Γιατί και πριν πάλι κάναμε εισαγωγή και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Κάναμε εισαγωγή. Δεν φτάνανε.
Μα είπατε, η λιγνίτη είναι 300 τόσο δισεκατομμύρια τόνοι. Έχουμε 6 εργοστάσια. Δεν τα φτάνουν αυτά. Πρέπει να έχουμε 16 για να υπαρκέσουν. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ναι. Απλώς το απόθεμα είναι που έχει, από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γεωλόγος, λένε ότι έχουμε 370 δισεκατομμύρια σε λιγνητικό απόθεμα που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Άρα δεν θα χρειαστεί να δώσεις 370 δισεκατομμύρια για κάτι άλλο. Το έχεις ήδη έτοιμο. Και από ό,τι άκουσα και κάποιους καθηγητές που ασχολούνται με αυτά, μπορείς να βάλεις κάποια φίλτρα στις καμινάδες και λοιπά και να περιοριστεί το αποτύπωμα το ενεργειακό, δηλαδή να μην βγαίνει τόσο πολύ την ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρω αυτά, ομολογώ δεν τα ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Όταν έρευνα, οπωσδήποτε θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητη σε ενέργεια, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει αυτές τις νέες μεθόδους ακτιμήσεις των πηγών στην Ελλάδα. Κύριε Μπένε, μην κάνουμε διάλογο. Παρακαλώ, έδωσε απάντηση ο κύριος ο στρατηγός, έδωσε την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Γρομπό, ο οποίος για δευτερολογία θέλει να κάνει μία ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, δεν θα δευτερολογήσω σε αυτά που είπα, αλλά θέλω μία ερώτηση. Η Κίνα επί Ομπάμα, νομίζω, αγόρασε ομόλογα που ξεπερνούν τα 3 ή 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πιστεύετε ότι με αυτό οποιοδήποτε ζήτημα, πρόβλημα που έχει με την Αμερική, δηλαδή, μπορεί να κάνει μία ανοιχτή συνεργασία όπως την προτείνουν και την προτείνατε κι εσείς και συμφωνώ Ρωσία-Κίνα. Τι θα κάνει η Κίνα εάν η Αμερική πει δεν πληρώνω πίσω τα ομόλογά σας 3-3 εκατομμύρια. Μήπως καταρρεύσει η κινέζικη οικονομία. Πώς θα συνεργαστεί με τη Ρωσία τότε. Ευχαριστώ. Εντάξει, τα χρήματα τα έχει δώσει. Δεν τα έχει. Η Κίνα έχει μια τρομερή οικονομία. Δεν την ενδιαφέρουν τόσο αυτά. Ξέρετε, το χρέος της Αμερικής είναι γύρω στα, από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν είμαι οικονομολόγος και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είμαι και καλός στα οικονομικά. Χρωστάει γύρω στα 17-3 η Αμερική. Πολλοί λένε ότι γι' αυτό έγινε και ο πόλεμος. Να μην πληρώσει να κάνει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Έτσι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά πάντως το χρέος της Αμερικής είναι πολύ μεγάλο προς την Κίνα. Τώρα το τι θα κάνει, εδώ λένε ότι θα γίνει και άλλα πράγματα. Σας είπα ότι όπως εκτιμούν πάρα πολλοί αναλυτές, η μητέρα των μαχών δεν θα είναι στην Ουκρανία εκεί που γίνεται τώρα. Θα είναι στην Κινέζικη θάλασσα και στον Ελληνικό. Λοιπόν, όλα θα παιχτούν τότε και όλα θα. Και όλα μπορούν να παίξουν. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για την οικονομία, δεν γνωρίζω. Μάχη προς αξιωματικός ήμουνα. Τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Στρατηγέ, επειδή δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα σε ένα λεπτό να μας πείτε το αισιόδοξο μήνυμά σας και αν η Ευρώπη μπορεί να κάνει χωρίς την Ρωσία. Το αισιόδοξο μήνυμα θα ήταν αυτό που έλεγε ο σοφός στρατηγός και πατριώτης ο Ντεγκόλ. Η Ευρώπη, λέει, πρέπει να ξεκινάει από τις νότιες ακτές της Πορτογαλίας και να καταλήγει στα ουράνια όρη. Η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει τη Ρωσία. Η Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία μικραίνει. Γίνεται μια μικρή δύναμη. Ποτέ δεν θα γίνει μεγάλη δύναμη. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θα πρέπει η Ρωσία να ενταχθεί στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, ώστε να επιτευχθεί και μια συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος, μακάρι, και να καθίσουν οι ηγέτες, όπως έλεγε ο Κίσιγκερ, οι σοφοί ηγέτες της Ουκρανίας, οι σοφοί ηγέτες της Δύσεως. Δεν το πολύ βλέπω. Αυτός που βλέπω τώρα δεν είναι. Δεν είναι ούτε Μιτεράν, δεν είναι Κολ, δεν είναι Θάτσερ, ό,τι και να λέμε. Να βρούνε μια λύση όπου και η Ρωσία να ενταχθεί στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.
Δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν συμφέρει την Αμερική. Αυτό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και δίνω το λόγο στον Πρόεδρο να μας πει το πρόγραμμα της επόμενης Πέμπτης και την ώρα, γιατί αλλάξαμε την ώρα, την κάναμε 8.30 επειδή είχατε υποχρεώσεις. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν σας πω για το πρόγραμμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλτζόη, τον στρατηγό, για την τιμή που μας κάνατε στο ΙΧΑ να μας μιλήσετε σήμερα. Η ομιλία σας είναι μέσα στο Facebook του ΙΧΑ και μπορείτε να το στείλετε σε, σε όποιους φίλους θέλετε να την ακούσετε. Επίσης, σήμερα αυτή την ομιλία θα τη στείλουμε το ΙΧΑ υπό μορφή ενός άρθρου. Θα σταλεί σε 17.000 άτομα ανά τον κόσμο. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης Πέμπτης, θα μας μιλήσει η κυρία Θέμης Παπαδοπούλου, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Νέας Σμύρνης. Συγγνώμη, της Εστίας Νέας Σμύρνης. Και το θέμα θα είναι μικρασιατική γυναίκα και τα παιδιά της. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Μπαλτζόη και στο Ιπανιδίν την επόμενη Πέμπτη. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ σε όλους και σας ευχαριστούμε και πάλι. Καληνύχτα. Γεια σας.